Γεια σας, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου του 19. Εδώ από την όμορφη Ξάνθη, Θεσσαλονίκη. Μπράβο Κώστα. Πολύ καλό. Ένας φίλος μου είπε το εξής. Τι κάνετε καταρχήν, είστε καλά? Χιονίζει την Ξάνθη. Χιονίζει. Ναι. Ωραία. Ασπρόμαυρες νυφάδες. Δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν όμως. Ένας φίλος μου είπε το εξής. Ακούω, λέει, από χθες όλα τα ραδιόφωνα στην πόλη. Αντίστοιχα διαβάζω, λέει, τα μέσα ενημέρωση του Μαρινάκη κτλ. Τα αριανά μέσα που είναι, στηρίζουν την κατάσταση αυτή κτλ. Τέλος πάντων, βλέπω, λέει, όλα αυτά. Τα ερακλειδίστικα. Ναι, η Blue Arena υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Λοιπόν... Και το Ερακλής 908, τι λες? Το καλύτερο site ενός φίλου μου. Σωστό. Σωστό. Όχι. Όχι, ναι, έχει δίκιο. Ναι. Νόμιζα ότι το έδωσε όμως. Που έγραψε ότι πήραμε τον Γιάνκοβιτς. Άσε μας, ρε. Δεν παρεμπιπτόντως. Να σου πω, εκτός αέρα. Όχι, το εντός αέρα. Μάλλον εμένα και τον έβριζε. Ναι, έγινε χαμός μου, είπανε. Σουφάκι για τέτοια. Έγινε χαμός μου. Είναι γνωστό. Ο φίλος μου έβριζε ή τον βρίσανε? Τον βρίσανε όλοι. Τον βρίσανε τον καημένο. Ρε. Άρχισε να φωνάζει. Είναι λίγο νευρικό. Το έμαθα. Πολύ ωραία. Ήμουν στο αυτοκίνητο. Το έμαθα. Τον στηρίζω όμως, να ξέρει. Άκου τώρα. Και αυτός μας στηρίζει και εμείς τον στηρίζουμε. Γενικά στηρίζουμε τους φίλους μας και σε άλλα μέσα, γιατί μας στηρίζουν και αυτοί. Δεν έχουμε εμείς τέτοια. Και θέματα. Τώρα που θα βγάλουμε και εφημερίδα, θα τον στηρίζεις ακόμα περισσότερο. Εφημεριδάρα θα βγάλουμε. Για αναλφάβητους. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το σκηνικό με τις αντιδράσεις όλα κτλ. Σε σχέση με το θέμα με την Ξάνθη. Και μου λέει αυτός ο φίλος μου. Βγάλε, λέει, τη λέξη Ξάνθη και βγάλε τη λέξη ΠΑΟΚ. Και βάλε τη λέξη Ολυμπιακός και τη λέξη Άρης. Και πες μου. Όλοι αυτοί που σχολιάζουν με τον τρόπο που σχολιάζουν για αυτά που σχολιάζουν, πώς θα σχολίαζαν αν είχαμε αλλάξει αυτές τις δύο λέξεις? Εντάξει τώρα, εντάξει. Τι εντάξει? Παιδικό εντάξει. Επιχείρημα. Παιδικό επιχείρημα, μάλιστα. Λοιπόν... Στη χώρα που ζούμε εννοείται ότι πάντα αυτό που έγραψε κάποιος πολύ σωστά. Επίσης να πω... Το πρώτο επιχείρημα που κάνουμε για να αντικρούσουμε κάποιον άλλον είναι αυτό. Ναι, αλλά και εσύ... Ναι, αλλά και εσείς, ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός, ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Από το εξής. Αυτό είναι το επιχείρημα. Το θέμα λίγο πολύ είναι γνωστό. Λίγο πολύ το έχουμε. Καταρχήν το συζητούσαμε και το κουβεντιάζαμε και πριν βγει αυτό το οποίο βγήκε χθες. Είναι μια τοποθέτηση με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναφέρει η πλευρά του Ολυμπιακού. Του ΑΝ. Μπερδεύτηκα λίγο. Η εξέλιξη εδώ πάνω στο ρεπορτάζ είναι ότι πριν από λίγο ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πολύ ωραία. Με τα έγγραφα αυτά και τα λοιπά, με την. Πώς την έθεσε, Σουλούκου. Κυρία Σουλούκου και τους ανθρώπους του, τέλος πάντων. Του δόλου δικηγόρος δεν ήταν. Άρα, ναι, ναι. Άρα επί της ουσίας, το θέμα, γιατί η ουσία μας ενδιαφέρει, θα κριθεί σε πρώτο βαθμό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που θα πρέπει να διερευνήσει την συγκεκριμένη υπόθεση. Και οφείλουμε όλοι σε πρώτο βαθμό να σεβαστούμε το τι θα κάνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Βέβαια, να πω το εξής. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν μπορεί να τιμωρήσει. Μπορεί να εισηγηθεί. Να στείλει στον αθλητικό δικαστή. Σε πού? Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Στην ΕΠΑ. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν ξέρω ο Στέργιος αν έχει ως. Ρεπόρτερ ΠΑΟΚ ή γενικότερα ως οργανισμός ΠΑΟΚ αν έχουν εμπιστοσύνη. Εικάζω ότι έχουν σε αυτή την ΕΠΟ, δεν είχαν στην προηγούμενη. Εγώ δεν είχα ούτε στην προηγούμενη ούτε σε αυτή. Έχω. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάσουμε αργότερα. Επί της ουσίας του θέματος, απλά να πω γιατί ακούω και διαβάζω από χθες για αποκάλυψη για το που ανήκουν οι μετοχές. Πέρα ότι το site της Ξάνθης πρέπει να διορθώσει το που ανήκουν οι μετοχές, γιατί ακόμα γράφει VMR. Γράφει ακόμη, ε. Χθες έγραφε, δεν ξέρω αν το δεν το ανανέωσαν τα παιδιά. Ναι. Πέρα ότι το site της Ξάνθης πρέπει να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό και από εκεί ξεκίνησε και η κουβέντα περί Ξάνθης το καλοκαίρι, όταν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι εγκρίνουμε τη μεταβίβαση των μετοχών από την VMR
ποια ήταν τέλος πάντων πριν, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Στην Τάδε Ίκε. Μάλιστα. In Sports, Sports Ίκε, κάπως έτσι λέγεται. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Το θυμάστε, Στέριο. Όχι. Τέλος πάντων. In Sports Ίκε. In Sports Ίκε. Νομίζω κάπως έτσι ναι, λέγεται. Ναι, ναι, τόσο. Αυτό. Που η μέτοχή της είναι ο κύριος Πανόπουλος και ο κύριος Συγγελίδης. Μπράβο. Γιατί το βλέπω από χθες αυτό ότι παρουσιάζεται ως ναι, αποκάλυψη και εκεί ανήκουν και τα παιδιά είναι μια ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και στη Γενική Γραμματεία, στο site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι είναι εκεί οι μετοχές. Νομίζω ότι το όλο θέμα δεν γίνεται σε σχέση με το αν είναι στο όνομα του Σαββίδη, του Ανιψιού του ή οι μετοχές της Ξάνθης. Μετοχές της Ξάνθης. Το όλο θέμα γίνεται για το αν κάποιος συγγενής του κυρίου Σαββίδη έχει αγοράσει τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον έλεγχο της Ξάνθης. Αυτό λοιπόν υπάρχει μια καταγγελία. Υπάρχουν κάποια έγγραφα, κάτι εταιρείες στην Κύπρο κτλ. Η σύνδεση, το ένα. Θα το διερευνήσουν λοιπόν οι αρμόδιες αρχές και θα αποφασίσουν σχετικά. Το να προσπαθούμε να βγάλουμε. Ότι δεν υπάρχει τίποτα ή ότι υπάρχει η σύνδεση 100% ή οτιδήποτε άλλο ανάλογα με τα συμφέροντά μας, νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι από πού εκπορεύεται. Από εκεί και έπειτα είναι προφανές ότι κάποιος θα αποφασίσει αν τελικά υπήρξε όντως κάτι το οποίο... Παρένθετο πρόσωπο. Και αν υπάρχει πολυδιοκτησία ή όχι. Θα το αποφασίσουν. Εγώ λέω ότι... Όπως ακούει ο Ολυμπιακός για τον Ουρένα, τον Μαρινάκη, το Ολυμπιακός Βέρεια, οτιδήποτε άλλο. Και πάντα έχει ένα επιχείρημα που μπορεί να γελάμε εδώ πέρα. Αλλά ο δικαστής λέει. Α, και λένε ότι είναι ψέματα και συκοφαντίες. Μπράβο. Το ίδιο είναι φυσιολογικό να κάνει και η πλευρά του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Θα πάει λοιπόν στα δικαιοδοτικά όργανα ότι υπάρχει ένα θέμα και οφείλουμε. Εδώ θέλω να στιγματίσω την ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο κομμάτι ότι οφείλουμε στα πλαίσια της δημοσιογραφικής διοντολογίας να το αναπαράγουμε, όχι να το υιοθετήσουμε, να πούμε ότι υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ. Να το μεταδώσουμε. Να το μεταφέρουμε, ναι. Υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ. Χωρίς σχολιασμό. Αυτό λέει το ΟΑΝ, αυτά είναι τα έγγραφα. Γιατί να σου πω κάτι, αν είναι πλαστά παραδείγματα. Αυτό λέει και ΠΑΟΚ, έτσι είναι το σωστό. Ο ΠΑΟΚ λέει αυτό. Εμείς το λαμπαουτάρισμα αυτό κάναμε. Ένα κείμενο από πάνω μέχρι κάτω. Πρώτος το βγάλε. Το ρεπορτάζ. Δεν το βγάλα πρώτος. Πρώτος το βγάλε. Δεν γίνεται το βγάλα πρώτος γιατί είναι copy-paste από άλλο site. Άρα πώς το βγάλε. Λοιπόν, πρώτος το βγάλε το Sport FM. Μετά από το Sport FM το βάλε το 10. Μετά από το 10 το βάλε τον Γκαζέτα και μετά το βάλαμε εμείς. Λοιπόν... Οι του Ολυμπιακού εντωμεταξύ βγήκαν σε όλα τα εθνικά ραδιόφωνα, ο καθένας από ένα. Ο Γαβαλάς σε ένα, ο Καρπαπάς στο άλλο. Συγγνώμη, γιατί στο ΠΑΟΚ δεν γίνεται το αντίστοιχο εδώ. Ναι. Δεν υπάρχει καθημερινά φυσικά. Θέλω να σου πω το εξής, να το τελειώσω λίγο. Γιατί ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι τι κάνει η ΠΑΟΚ τώρα και που λέει για μηνύσεις, αγωγές κτλ. Και αν υπάρχει ένας τρόπος να προασπίσει τα συμφέροντά της και νομίζω ότι είναι τα δικαστήρια, να το πράξει. Φυσικά και να το πράξει. Από εκεί και έπειτα, εμείς αυτό που κάναμε ήταν να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, να μεταφέρουμε αυτά τα έγγραφα, τα οποία αν είναι πλαστά ή οτιδήποτε άλλο, δεν είδα να υπάρχει κάποια αντίθεση. Να βγει κάποιο στον πάκι να πει είναι πλαστά. Δεν ισχύει. Ο ΠΑΟΚ λέει δεν είναι ιδιοκτήτης της Ξάνθης ο Σαββίδης. Αυτό λέει μέχρι τώρα, δεν λέει τίποτα άλλο. Δεν λέει δεν πήρα τις εγκαταστάσεις. Δεν λέει δεν υπάρχει ο Ανιψιός ο οποίος η RFI και αγόρασε κοινό. Το μόνο που έχει πει μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ είναι αυτό. Η Ξάνθη επίσης είπε. Χρήσανθε ο μπαμπάς του Συγγελίδη ήταν πρόεδρος του Ολυμπιακού. Το γνωρίζω. Έτσι είναι, Στέργιο. Άρα τι λέμε, ρε Χρήσανθε τώρα. Γι' αυτό η Ξάνθη Κώστα επί σειρά ετών ήταν κολλητή με τον Ολυμπιακό. Και το Σοκράτη τον κόκαλε. Γι' αυτό. Γι' αυτό ο περίεργος. Τώρα Κώστα, ξαφνικά έγινε ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός. Ο Πανόπουλο είναι στις κασέτες του Τριανταφυλόπουλου. Ο περίεργος. Μαζί με τον Κοκαλιάρη. Τα ξεχάσατε αυτά. Και το θείο. Και τον μπαμπά Σπάθα. Αυτοί ήταν. Αυτά αλλάζουν όμως. Και ο Μπέος ήταν με το Μαρινάκι αγκαλιά. Και το Ζαγοράκι. Και το Ζαγοράκι. Να πέσουν αυτοί οι ενοχλητικοί υγριές. Φυσικά. Και αυτό. Ισχύουν όλα αυτά. Αυτά αλλάζουν όμως το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Να κάνουμε. Και ο Γκυρτζίκης ήταν με τον. Γκυρτζίκης. Με τον Καγκάτσι. Το Βασίλη. Αυτή, και ο Σαρής ήταν με τον Βασίλη τον Καγκάτσι. Άμα αρχίσουμε τώρα, δεν τελειώσουμε ποτέ. Πήγε και ο Γραμμένος με τον Ψωμιάδη. Ξεσκίζανε τον Βασίλη τον Καγκάτσι. Και μετά γίναν φίλοι με τον Βασίλη τον Καγκάτσι. Αυτά αλλάζουν στο ποδόσφαιρο. Άλλαξε ο Κολιές δηλαδή και έγινε Βραχιόλι. Επειδή άκουγα το κόκκινο τρία προχθές που έλεγε εγώ στην Ξάνθη όποτε πήγα λέει πριν πέντε και μου ρίξε τρία. Ναι. Τέσσερα πόσα πριν πέντε. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Και βρίζαν τον Λουτσέσκο που έπαιζε εδώ καλά. Και ο Άρης λοιπόν πείτε τότε ότι όταν ήταν ο Κόντης έβγαινε ο Μαρινάκης τον ξεφώνησε. Τι λέω και εγώ. Τότε που κέρδισα τον Ολυμπιακό. Αφού τότε ήσουμε τον Παναθηναϊκό. Αλλάζουν λοιπόν. Βαζελάρα λέει. Εγώ θα πω το εξής. Πλάνω στο τελειώσω. Εμείς λοιπόν.
όσοι είχαμε υποχρέωση μεταφέραμε τη συγκεκριμένη πληροφορία. Δεν βλέπω να έχει διαψευστεί η αγορά των εγκαταστάσεων. Μπορεί να το κάνει στην πορεία ο ΠΑΟΚ. Δεν έβγαλε πάντως ανακοίνωση να λέει όχι, δεν ισχύει η αγορά των εγκαταστάσεων ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αν αυτό είναι μεμπτό ή όχι, θα το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές. Καλά τώρα. Ναι. Το Παναθηναϊκό το απείλειον ποιανό είναι, Χρήστα, θα ξέρεις. Το απείλειον του Παναθηναϊκού. Του Τσακίρι. Του Πανιωνίου. Δεν είναι στον Πανιωνίο. Του τότε. Δεν του τότε το αγόρασε. Άρα απαραίτητο. Άρα να πέσει και ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε, ναι. Άμα ίσχυε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Σάλια είναι αυτά, ποδοσφαιρικά σάλια. Η Ξάνθη έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση και σημειώθηκε. Εκτός από αυτό με τη Ζουζάνα που δεν το κατάλαβα. Το διάλειμμα. Α, ναι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση. Απαντάει στο θέμα αυτό. Ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Είναι τόσο απλό το ρεπορτάζ. Αν απλά κάνεις ρεπορτάζ, αν θέλεις να πουλήσεις εκδούλευση στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό ή στον οποιοδήποτε άλλο, τότε λες άλλα πράγματα. Για μένα δεν θα έπρεπε να. Αν υπάρχει όντως αγορά των εγκαταστάσεων από τον κύριο, όπως τον είπαμε, τον Καλπα. Συγγελίδη. Όχι, ρε. Καλπαζίδη. Καλπαζίδη. Τον ανιψιό του Ιβάν, υπάρχει θέμα. Αλλά θα πρέπει να το διερευνήσω. Τι θέμα υπάρχει. Δεν μπορείς, φίλε, να αγοράσεις εγκαταστάσεις της ομάδας. Γιατί εγώ έχω 17 συγγενείς που είναι επιχειρηματίες, που ξέρω εγώ τι θα αγοράσεις εσύ. Είναι πρώτο βαθμό συγγενείς. Έλα ρε τώρα. Κώστα, το σάλια αυτά είναι για να γίνονται πλούσιοι δικηγόροι που ασχολούνται με τα αθλητικά. Κώστα, άντε τώρα. Το απαγορεύει ο νόμος. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, Χρήσανθε. Σοβαρά. Γιατί το αγωνίζει. Και εγώ νόμιζα ότι το ποδόσφαιρο παίζει στου αγωνιστέ. Όλα τα άλλα, ναι, σωστά. Όλα, αυτό λέμε. Ότι λοιπόν το εξή. Θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου η θέση για το, ναι, για το θέμα. Εσύ λες ότι απλά μεταφέραμε το ρεπορτάζ και έτσι έπρεπε να κάνουμε και τελείωσε. Όχι. Και αν υπάρχει. Λέω επίσης, ότι αν τελικά. Επιβεβαιωθεί αυτό, ναι. Υπάρχει ζήτημα. Το Σαββίδη έχει αγοράσει τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης. Λες εσύ. Είναι θέμα. Εγώ λέω δεν υπάρχει. Τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα. Τίποτα. Αν είναι αλήθεια, Κώστα, υπάρχει θέμα με βάση τον νόμο. Να το κρίνει ο νόμος. Αυτό λέω κι εγώ. Μα το. Και συγγνώμη, δεν μιλάω καλά ελληνικά. Αυτό δεν είναι. Να το κρίνει ο νόμος. Ωραία, θα το κρίνει. Οι αρμόδιοι, τέλος πάντων, που εφαρμόζουν τον νόμο. Θα το κρίνει. Α! Και το πιο σημαντικό που ξέχασα είναι το εξής. Δεν μπορείς να πείσεις κανέναν ουδέτερο ότι αυτό που πήγε να περάσει η ΕΠΟ του Γραμμένου το καλοκαίρι. Oh. Να υπάρχει δηλαδή ένα ποσοστό πολυιδιοκτησίας μικρό σε άλλες ομάδες, το οποίο το σταμάτησε ο Αυγενάκης. Oh. Το οποίο το σταμάτησε ο Αυγενάκης. Δε Αυγέναξε. Ότι ήταν τυχαίο. Για μένα με αυτό θεωρώ ότι καθόλου τυχαίο δεν ήτανε. Και θεωρώ ότι βάλεται ο Αυγενάκης γενικότερα με αφορμή και αυτό. Όχι άδικα. Εγώ λέω άδικα. Όχι εσύ άδικα. Εσύ που στηρίζει τον ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Δεν στηρίζω κανένα ΠΑΟΚ. Όχι άδικα. Δεν βάλετε άδικα. Εγώ λέω ότι βάλετε άδικα και χθες ακούσαμε και τον Βασιλιάδη να μιλάει στη Θεσσαλονίκη. Α. Βέβαια. Μην ακούσουμε τον Βασιλιάδη που έκανε τόσο καλά για τον ελληνικό αθλητισμό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το Στέργιο όμως. Να μην μονοπολούμε μόνο εμείς το θέμα γιατί υπάρχει άποψη. Η δική μου άποψη λοιπόν, όχι άποψη του ΠΑΟΚ. Βάλει λίγο χαλί από κάτω. Και εγώ τη δική μου είπα. Δεν είπα χαλί. Την δική μου άποψη. Από κάτω. Υπάρχει. Δεν ακούω τίποτα. Τώρα υπάρχει. πάμε Στέργιο. Λοιπόν, εγώ είδα ένα ρεπορτάζ που έγινε στο πόδι. Όντως. Ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν το κάνεις τόσο προχειροδουλειά. Καταρχήν, εντελώς. Και 10 φορές ο δημοσιογράφος είναι προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας. Συγκινηθήκαμε. Ναι, κλάψαμε. Πούλιτζερ. Όχι, το χρόνο. Για το χρόνο νομίζω ότι στο πόδι έγινε γιατί υπάρχει το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Νομίζω, ναι, ότι και αυτό το κάνανε. Το ρεπορτάζ αυτό ήταν έτοιμο και βάλα το SDNA χθεσινό. Πριν το ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αφού λοιπόν είπε 10 φορές ο συνάδελφος, ο οποίος είχε δίπλα του μία κυρία, η οποία πραγματικά γέλασα πάρα πολύ. Και δηλαδή θα υποβαστεί ο ΠΑΟΚ τώρα, συνάδελφε. Έτσι έλεγε. Συμπαρουσιάστρια. Σοβαρά, δεν το είδα. Δεν το είδα ούτε εγώ αυτό. Δεν το είδα. Εγώ έχω δει, συγγνώμη, το βίντεο το 8 λεπτό που παίζει το YouTube. Εγώ δεν είδα κανένα. Από την αρχή το δελτίο αυτό. Μετά το δελτίο ότι ήταν συνάδελφος. Καλά, ο Αν βλέπεις 4 ώρα. Εσύ με ενημέρωσες, Χρήσανθε. Όντως. Εγώ πάλι δεν το είδα. Εσύ ενημέρωσες το κοκκινό της πόλης ότι υπάρχει. Ναι, ναι. Ρεπορτάζ φωτιά. Πω. Διάβασα το 10. Εγώ δεν παίρνω στο 10, συγγνώμη. Ούτε εγώ. Εγώ δεν παίρνω στο 10. Δώσ' μου 2 λεπτά λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, πες μας, ένα κακοστημένο ρεπορτάζ, κακογραμμένο. Ρεπορτάζ, πολύ κακοστημένα τα γραφήματα, δηλαδή.
ένα παιδάκι δημοτικού, αν το έλεγε, κάνει αυτή τη σύνδεση. Από τη μία το σήμα του ΠΑΟΚ, από την άλλη το σήμα τη Ξάνθης, ένα Ιβάν από κάτω και συνδέσαμε. Καλά, αυτό δεν είναι επιχείρημα τώρα, Στέργιο. Εντάξει, επί της ουσίας. Λέω ότι είναι προγυρωμένο. Ναι, στο πόδι. Στο πόδι, ναι. Στο γόνατο. Εντάξει. Εγώ το λέω, παιδιά, από τον Ιούλιο ότι ο Ολυμπιακός δεν αντέχει να χάσει το πρωτάθλημα. Δεν αντέχει στην κυριολεξία. Θα έχει θέμα ο Μαρινάκης με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και η προσπάθεια να δημιουργηθεί κλίμα έχει μπει για τα καλά σε διαδικασία εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα δούμε και άλλα πράγματα στο μέλλον. Εγώ από το ΟΑΝ του κυρίου Μαρινάκη δεν εμπιστεύομαι τίποτα. Όπως δεν εμπιστευόμουν τα ρεπορτάζ του Sky και δεν θυμάμαι ποιο άλλο κανάλι, του Αντένα νομίζω, που πριν από δύο χρόνια σπηλώσαν τον Ιβάν Σαββίδη με ρεπορτάζ της πλάκας, για να μην πω κάτι άλλο, με βαρύκδουπους τίτλους και μουσικές και ο λαθρέμπορος από τη Ρωσία κτλ. Και έτσι, μετά, έτσι. Σαν τα γατιά, έτσι, να τα λέμε. Ζητούμε συγγνώμη, βέβαια, έχει δίκιο. Και ζητάμε συγγνώμη γιατί το ρεπορτάζ μας ήταν της πλάκας. Ποιος το τι έκανε, ποιος. Ο Sky και ο Αντένα, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, ο Sky ήταν σίγουρα. Καλά, αυτό είναι άλλο. Απίστευτα ρεπορτάζ για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο λαθρέμπορος από τη Ρωσία που ήρθε εδώ και να στη Ρωσία τον κυνηγάνει και αυτό κτλ. Και μετά σαν τα γατιά. Ζητάμε συγγνώμη από τον κύριο Σαββίδη. Κακός λοιπόν ο Σαββίδης τότε τις μηνύσεις τις πήρε πίσω. Λέω εγώ, σαν Στέργιος. Δεν εκφράζω θέση του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, εγώ λοιπόν από το ΟΑΝ του υπόδικου κύριου Μαρινάκη, στην προσπάθειά του να φύγει η κουβέντα από τα όσα γίνανε στο Καραϊσκάκι και από τα όλα όσα έχει στην πλάτη του Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν του δίνω την παραμικρή σημασία. Όταν λοιπόν η Επιτροπή, η ΕΠΟ, το Διεθνές Δικαστήριο. Εδώ, τώρα Πάγος, βέβαια έχει φύγει, δεν έχει πάει μόνο μια καταγγελία του ΟΑΝ. Εδώ έχει πάει και επίσημη καταγγελία στην Επιτροπή και Επαγγελματικό Αθλητισμό. Ναι, θα περιμένουμε λοιπόν. Άρα είναι κάτι διαφορετικό λοιπόν, από ρεπορτάζ μόνο. Πολύ σωστά το είπες. Θα περιμένουμε την Επιτροπή, θα περιμένουμε την ΕΠΟ. Μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός στον Άριο Πάγο, να πάει και εκεί. Δεν ξέρω πού άλλο δεν μπορεί να πει. Νομίζω ότι ο Άριος Πάγος έχει δικαιοδοσία πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ούτε υπάρχει κάποιο, ούτε υπάρχει κάποιο ποινικό αδίκημα. Ενδεχομένω, αν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν βρει τίποτα το ΜΕΜΤΟ, να γίνει μια προσπάθεια ακόμα και αν βρει. Ακόμα και αν βρει. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θεωρεί ότι βρήκε. Αυτό που μπορεί να κάνει προς ενημέρωση όλων είναι να παραπέμψει το θέμα στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή. Άρα, στο end of the day, η ΕΠΟ θα αποφασίσει. Η ΕΠΟ του Βαγγέλη Γραμμένου. Άρα, εγώ λέω δεν θα γίνει τίποτα. Επειδή ρώτησες πριν, Χρήσανθε, αν έχεις εμπιστοσύνη στην ΕΠΟ, εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, ούτε εγώ. Εντάξει. Παράδειγμα θα σου πω. Μιλάμε για μία ΕΠΟ. Που ακόμα δεν έχει εξετάσει αν ο Ολυμπιακός, σαν σύλλογος, έχει ευθύνες για τα στημένα μάτς. Έτσι. Όσο ήθελε να το κάνει από την πρώτη στιγμή που βγήκε. Έτσι. Ποιος ο Ολυμπιακός. Ποιος ο Ολυμπιακός. Ο τώρα ή ο τότε. Του Πειραιός. Ο Ολυμπιακός Βέρεια, λες ή άλλο. Το Ολυμπιακός Βέρεια, του κυρίου Μαρινάκη. Αυτός ο Ολυμπιακός. Έχει πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας λοιπόν το θέμα. Μετά από 5 χρόνια και ακόμα αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτή... Έχει πάει στην Επιτροπή. Αλλά αυτή η Επιτροπή Διοντολογίας δεν είναι. Δεν του πάω καυτή, αυτή είναι άλλη. Περίμενε. Όχι. Αυτή η Επιτροπή Διοντολογίας είναι Στέργιο που απείλαξε τον Όφη και τον Εγινιακό. Αυτή η επιτροπή, σε δεύτερο βαθμό, τη ΕΠΟ κτλ., απείλαξαν τον Όφη, ενώ υπήρχαν εισιτήρια πληρωμένα για να πάνε οι παίκτες του Εγινιακού, ενώ υπήρχαν ο Τσάλος να πληρώνει το ταξιδιωτικό του πρακτορείο και οτιδήποτε άλλο και πολλά άλλα θέματα για το 6-0 τότε του Όφη Εγινιακός. Και... Χρήσατε, συμφωνούμε ότι συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν τέρατα. Ωραία, άρα σε εγώ... αυτό το έσχος που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα, εγώ λέω το εξής. Εντάξει. Το θέμα λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι σχέση με τον ΠΑΟ και την Ξάνθη. Ίσως την Ξάνθη να την πάρει λίγο ξόφαλτσα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Αυτό που πιστεύω ακράδαντα ότι θα γίνει είναι ότι αυτή η υπόθεση θα είναι η αφορμή για να τελειώσει η ΕΠΟ του Γραμμένου. Στο λέω σήμερα, πάλι. Θα το δει σε λίγο χρονικό διάστημα, ότι αυτό θα πάει να γίνει. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα το στηρίξει την ΕΠΟ αυτή που λίγο πριν συμφωνώ 100% σε αυτά που είπε. Αν τη στηρίξει ή όχι. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός. Έχει ως στόχο τον ΠΑΟΚ ή την ΕΠΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα με το οποίο εκλέγονται οι άνθρωποι που διοικούν. Θα πρέπει η εξελεκτική επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία είναι αυτή που έχει την παντοκρατορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και αν δεν υπήρχε η επιτροπή της FIFA θα έκανε όργια. Τι εννοώ όργια? Να έχει χρέη εκατομμυρίων ευρώ ώστε να ζητάει δάνειο, αλλά την ίδια στιγμή να δίνει χιλιάδες ευρώ με ατομικές συμβάσεις σε υπαλλήλους. Τον Ολυμπιακό Χρήστα δεν τον νοιάζει να επιστρέψει έτσι, ο Πάθας και ο Δημητρόπουλος τώρα. Έτσι. Ούτε τα σκάδαλα τον νοιάζουν τα οικονομικά ούτε τίποτα. Τον Ολυμπιακό λοιπόν με ξένους διαιτητές έχει ξεφτυλιστεί και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Να επιστρέψει κανονικότητα. Θέλουν σπάθες. Γιατί πες μου εσύ και ο Κώστας, αν με έλεγαν διαιτητή, ο Πάοκ γλίτωνε την περασμένη Κυριακή.
Θα σου πω λοιπόν. Η Αγγλία τον Οπάου πέρσι που πήρε το διπλό. Σε καμία το τρία πέναλτι θα γίνει ο Ολυμπιακός πέρσι και δύο κόκκινες. Για αυτό το λόγο λοιπόν στα ΠΑΟ Κάρις παίζουν Έλληνες διαιτητές. Γιατί ό,τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και αυτό που λες γίνεται με το ΠΑΟ Κάρις. Γι' αυτό και ο Άρης φωνάζει για ξένους διαιτητές. Δηλαδή και με τον Ολυμπιακό. Ότι στα μάτς ΠΑΟ Κάρις ο Άρης σφαγιάστη. Από Έλληνες. Παμπορίδης, καλό. Τώρα μιλάμε. Σιδηρόπουλος. Σιδηρόπουλος δεν δίνει Μάρς πέναλτι στον Μπρούνο Γκάμα. Έτσι. Στο κύπελο. Μάρς πέναλτι. Το παίρνει το. Άλλο. Κόκκινη κάρτα δεν υπάρχει ποτέ στον Βραζιλιάνο του. Επειδή έχει βγάλει στο μάτος δίκαιη κόκκινη. Στο διπλό. Εκεί τι έχουμε, ξέχασα. Το περισσότερο του Κλάδη Βικελίδη. Ήταν ξένος ο διαιτητής. Εκεί ήταν καλή διαιτητή, ούτε εκείνη ήταν καλή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι στο Τζανακάκη, αλλά. Να το. Τι θέλεις να φέρουμε. Αφρικανούς να φέρουμε, τι θέλεις. Ξένους δεν θέλεις, που λέει και ο Γιονάκης. Δεν είπα δεν θέλω. Μέχρι να κερδίσετε. Όχι, δεν είπα δεν θέλω ξένους. Ξένο θέλω. Στον ξένο μπορώ να το δεχτώ το λάθος. Του ξένου το λάθος μπορώ να το δεχτώ σε ένα βαθμό, φίλε. Και το δέχτηκα το λάθος του ξένου. Με το Σιδηρόπουλο, συγγνώμη φίλε, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη. Δεν γίνεται να βγει ο Γιαννιώτας απέναντι τον Γκρέσιτς μόνος του και ο Σιδηρόπουλος να μην δίνει κόκκινη κάρτα. Δεν γίνεται να φεύγει ο Κάκο με τον Κάκο τότε που βγαίνει και κριτικάρει, ο Γκαρσία να πηγαίνει από πάνω να κόβει τα νιάτα στο Χαβίτο και να δείχνει παίζεται. Δεν γίνεται το Σταυρίδι. Με το Σταυρίδι. Έλληνες διαιτητές ούτε στη γάμα εθνική. Συμφωνώ. Βλέπεις όμως ότι ενώ ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλές σχέσεις αυτή τη στιγμή με την ΕΠΟ. Δεν έχει κακές και έχει και άλλωστε. Και δικά σας κείμενα είναι που λέτε ότι έχετε 8 συμβούλους, 9 συμβούλους, 10 συμβούλους. Όχι, όχι, κείμενα γραμμένα είναι. Πού τα λέει, πούντα. Θα σας τα δείξω. Όλοι το έχουν γράψει. Και ο Σταύρος το έχει γράψει. Σα ρεπορτάζ, όχι ότι το λέω ΠΑΟΚ. 8 ελέγχει ο ΠΑΟΚ, 8 ελέγχει η ΑΕΚ και έναν Ολυμπιακός στην Εξελεκτική Επιτροπή. Συγχαρητήρια. Τι σημαίνει ελέγχω. Τι σημαίνει είναι φίλος μου. Εγώ το δέχομαι. Ισχύει. Τι, κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Την πραγματικότητα έγραψε. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Αλλά εγώ σου λέω το εξής. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό. Ως δεδομένο. Πες μου ένα λόγο που δεν μπαίνουν ξένοι διαιτητές στα παιχνίδια του Άρη. Πες μου ένα λόγο. Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει αυτό. Και μπαίνουν στο Παναθηναϊκού. Γιατί αν να δεχτώ ότι. Έχει δίκιο. Ότι γιατί δεν μπαίνει στα παιχνίδια του Άρη. Έχει δίκιο. Παίζει ΠΑΟΚ Άρης. Γιατί λέγανε. Πρόσεχε. Και φέτος δεν μπήκε και εκεί που μπήκε πέρσι. Δηλαδή άλλαξαν τα δεδομένα. Αφού λοιπόν έχεις τα δεδομένα που άλλαξαν. Ο Άρης ανέβηκε. Έκανε επιστολή ο Άρης. Όχι επιστολή. Πας και τα κάνεις λαμπόγιαλο. Πώς θα το κάνεις. Έχω δύναμη να το κάνω για λαμπόγιαλο. Τον Καρυπίδη έχω, δεν έχω τον Ιβάν. Δεν έχω τον Μαρινάκη. Το κάνεις λαμπόγιαλο. Και άμα το κάνω για λαμπόγιαλο, τι θα λες εσύ. Ξέρεις, θα γραβγαίνετε και να πείτε όλοι. Αλητία Καρυπίδη. Πήγε λοιπόν ο Καρυπίδης μετά το μάτς με τη Λαμία. Πήγε μετά το μάτς με τη Λαμία και διαμαρτυρήθηκε. Κατευθείαν κλείσει απολογία. Πες μου εσύ πόσες κλείσει απολογία έχει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης ή οποιοδήποτε παράγοντα του ΠΑΟΚ που πάει και λέει στο διαιτητή μετά το αγώνα τι είναι αυτά που σφυρίζει ρε. Πώς δεν είσαι απολογία αν δεν το γράψει ο διαιτητής στο φιλαγόνο σου. Τι λέω τώρα. Αυτό ακριβώς λέω. Έρε Χρυσαθέ. Αυτό ακριβώς λέω. Άντε γράψε και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό εσύ που είσαι διαιτητής Έλληνας. Άντε γράψε το. Ή για τον Μελισανίδη. Επειδή λοιπόν. Που πήγε λοιπόν ο Μελισανίδης να κάνει ό,τι έκανε στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ και τιμωρήθηκε φίλε με ένα μήνα. Μια μάντρα. Και το μικρότερο δυνατό πρόστιμο. Αυτό λέω. 10.000 ευρώ. Πες λοιπόν ότι είναι ο Καρυπίδης. Άρα από εκεί ξεκινάει το όλο θέμα. Από την ατιμωρησία και. Ναι. Γιατί λέω συνέχεια για τις Μολότοφ εκεί που λένε και με κοροϊδεύετε. Όταν λοιπόν πετάς Μολότοφ έξω από το γήπεδο και λες ότι καίγεται η καντίνα και παρουσιάζεται έκθεση ότι έγινε στο από κάτω στενό ενώ είναι προς τη 7 και τιμωρήσε με 20.000 ρεσιστέριο. Ποια ΕΠΟ να έχω εμπιστοσύνη εγώ. Στην ΕΠΑ. Όπως αντίστοιχα έχει εκατοντάδες τέτοια του Ολυμπιακού. Εκατοντάδες, χιλιάδες. Αλλά στην τελική, ναι, είστε δυνατοί. Όχι τον φοβούνται, το σέβονται. Πες από ποιο ρήμα θες για το Σαββίδι ή το Μαρινάκι. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες. Δεν υπάρχει ισονομία, δεν υπάρχει δικαιοσύνη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό φωνάζουν οι υπόλοιποι όλοι. Πάει ο άλλος με τα κασκόλ. Για να μην κρυώσει, λέει, το είπε. Με το γνωστό θέμα. Και τι έγινε, τίποτα. Τον έκανε κανένας τίποτα. Μελισάν. Ωραία. Θα υπάρχει λοιπόν αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων. Θα δούμε τι θα γίνει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εγώ στην ΕΠΟ θεωρώ ότι δεν έχει κανένα θέμα ο ΠΑΟΚ. Τώρα, αν αλλάξει η ΕΠΟ και τέτοιο, εκεί μπορεί να έχει κίνδυνο. Δηλαδή με την προηγούμενη ΕΠΟ μπορεί να έχει. Δηλαδή, πρόσφατα σου πω ένα παράδειγμα. Ο Ηρακλής. Τι έκανε, άλλαξε ο νόμος. Μπλουμ. Η ίδια η ΕΠΟ εκείνη. Ο Άρης. Με Γκυρτζίκη. Του Ολυμπιακού λοιπόν. Γκυρτζίκη. Δεν ανέβηκε κατηγορία ενώ προβλέπονταν. Βγάλανε μία απόφαση εκεί, footballing με κούγια. Τότε δεν ανεβαίνει ο Άρης. Περνάει ένας χρόνος
πάει ακριβώς το ίδιο θέμα με δεύτερη τη δόξα δράμας. Και την ανεβάζουνε. Βέβαια. Γιατί ο της δόξας δράμας είναι στο συμβούλιο. Ο Χατζη τέτοιος, πώς τον λένε. Χατζιαβάτης. Όχι. Χατζη... Λαζαρίδης, Χατζη... Είναι κάπως εκεί. Ανέβηκε. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα. Ίδιο πράγμα. Να αρχίσουμε να είμαστε σύνομοι στις ώρες, Χρυσάνθη, κάποια στιγμή. Μήπως μας φάνε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Ξάνθη. Σάββατο στις 6. Το ποιο? ΠΑΟ Ξάνθη, Σάββατο στις 6. Αφύρωπο μάτς. Αμφίροπο και δύσκολο όπως είναι όλα τα παιχνίδια. Άκου, παίζει ο ΠΑΟΚ με μια ομάδα μάλλον πέμπτης κατηγορίας. 1-0-8 δίνει την Ξάνθη, φίλε. Είναι τέταρτη η Ξάνθη στον πίνακα της βαθμολογίας. Τέταρτη, Κώστα! Τέταρτη! Και δίνει 1-0-8! 1-0-8 μπορεί να το δίνει το Τσαλτίδης Μπετ. Εγώ βλέπω στο στοίχημα δίνει 1-17 και έγινε θέμα από το 10, το αγαπημένο σου site. Είναι και... τι θα κάνει! Το 10 θα κάνει αυτό! Τι ζούμε. Κατρακύλησε ο Άσος. Λες, ρε φίλε, τι έγινε. Το 1-18 έγινε 1-17. 1-18, ρε φίλε. Έχω 50 νίκες του συνεχόμενες. Καλά σου λέει, Χρυσάνθη. 50 νίκες έχω. Τόσο θα δώσει. Άντε να έδινε ένα 30, ας πούμε. Ορίστε. Στο Πάο Πανιώνιος τι έδινε στο Πάο Πανιώνιος. Κρατιέται. Στο Πάο Πανιώνιος τι έδινε. Ναι, γιατί θα φάω μήνυση. Στο Πάο Πανιώνιος τι έδινε. Κρατιέται. Στο Πάο Κλάρισα τι έδινε. Στο Πάο Πανατολικός τι έδινε. Τι θα δώσει, Χρυσάνθη, στο Πάο Ξάνθη. Στο Πάο Ξάνθη δίνει αυτό. Σωστά το λες. Τι θα δώσει. Περίμενε. Στο Πάο Πανιώνιος ένα 18 δεν έδινε. Έδινε ένα 20 ή έδινε 1,5. Πόσο έδινε. 30. Με τον τελευταίο. Ναι, με το ΠΑΟΚ Πανετολικός θα δώσει 1-17 και στο ΠΑΟΚ Πανετολικός. Είναι μια πραγματικότητα. Στο ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης στο ΠΑΟΚ τι έδινε. Στο ΠΑΟΚ Αστέρας τι έδινε. Τι καθόμαστε και συζητάμε, ρε παιδιά τώρα. Τι δίνει και δηλαδή. Στο ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι το 10ο. Ναι. Τι έδινε. Είναι καλύτερο στην αντεπίθεση. Από την Ξάνθη που είναι τέταρτη. Ναι. Ναι, σωστό. Και δεν παίζει και ο. Ποιο. Κάποιο από την Ξάνθη δεν παίζει. Λοιπόν. Αφού ακούσαμε την ανάλυση. Ο Μελιόπουλος. Πέντε εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου στις 6 στην Τούμπα. Πάω Ξάνθη. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 2 παρακάτω. Ξαναλέω, πέντε εισιτήρια για το Πάω Ξάνθη Σάββατο στις 6. Ωραία. Να δώσω και. Ναι, δώσε, δώσε. Δύο εισιτήρια Άρης Πανιώνιος. Εύκολα. Δύο εισιτήρια Άρης Πανιώνιος, Κυριακή. 5 η ώρα είναι αυτό, Κώστα. 5 η ώρα νομίζω είναι. Ναι. Δύο εισιτηριάκια λοιπόν για τους φίλους του Άρη. Άρης Πανιώνιος στις 5. Άρα έχουμε και Άρη, έχουμε και ΠΑΟΚ. Ηρακλή, ποτέ. Ηρακλή, τι ποτέ. Πόσα θες να δώσουμε. 600 εισιτήρια. Ποιο μάτς. Δόξα Τούμπα Ηρακλής παίζει νομίζω. Τον Πανετολικό, τον Ολυμπιακό που δίνει στο Αγρίνιο. Κολοσσός Ηρακλής, θες να δώσουμε. Ένα 30 μέσα στο Αγρίνιο. Τελευταίο είναι. Ναι, ο Πανετολικός όμως φιλεπίες στον Πανιόνιο, ο Ολυμπιακός που έδινε ένα 15 και λέγατε όλοι άχα στο διπλό και υπονοούσατε ότι ο Πανιόνιος άλλαξε στρατόπεδο και θα κάτσει να χάσει, ένα έφερε. Παιδιά. Ενώ εσύ δεν έχεις φέρει ένα ποτέ με την Ξάνθη. Ο κόσμος θα έχει βαρεθεί αυτό. Για τον Ολυμπιακό δεν φεύγαν όλοι οι παίκτες. Γι' αυτό και όλοι βλέπουν Champions League. Φεύγαν οι μισοί. Φεύγαν οι μισοί. Την άλλη φορά όλοι θα φεύγουν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Καλά κι αυτοί. Πάνε στους μισούς. Πάνε σε όλους. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Έχουμε και μηνυματάκια σε σχέση με τα θέματα που σχολιάζαμε λίγο πριν. Θα διαβάσουμε φυσικά. Εσείς μπορείτε να στέλνετε βέβαια μηνύματα αν είστε φίλοι του ΠΑΟΚ ή της Ξάνθης. Για το ΠΑΟΚ Ξάνθη, 5 εισιτηριάκια. 5. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Αν είστε φίλοι του Άρη ή του Πανιωνίου, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Γράψτε τη λέξη ΠΑΟ, Κάρης, Ξάνθη, Πανιώνιος. Τέλος πάντων, κάτι που να καταλαβαίνουμε ότι είναι για το ένα ή για το άλλο παιχνίδι. Λέει λοιπόν. Μισό λεπτό για να βρω και το πρώτο. Πάρτα χρονικά. Πολύ ωραία, ναι, γιατί έχω το μικρόφωνο. Την καλημέρα μου. Όπως διερευνήθηκε το θέμα με το πιστόλι και από αναβολή σε αναβολή κοντεύει να διαγραφεί, έτσι θα γίνει και με την Σκόντα και τον ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος ο 130. Ο 756, το Ιβιτσόσκυλο, γνωστός παρεμβατικός φίλος του ΠΑΟΚ. Ο νόμος αναγνωρίζει μόνο νομικά πρόσωπα. Αν εσύ Χρύσανθε έχεις την ΠΑΕ Άρης και ο γιος σου τις εγκαταστάσεις Ρήσιο ΑΕ, νομικά δεν τρέχει τίποτα, λέει το Ιβιτσόσκυλο. Κάνει μια εκτίμηση νομική. Δεν είμαι βέβαιος για αυτό που λες, αλλά παρόλα αυτά δεν είμαι βέβαιος και για το αντίθετο. Οπότε δεν θα στο αντικρούσω, αλλά θεωρώ ότι
σε σχέση με το ποδόσφαιρο δεν ισχύει με βάση τις εταιρείες και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα διερευνήσουν λοιπόν αυτοί που είναι οι νομικοί και θα αποφασίσουν σχετικώς. Έχει και άλλο μήνυμα από το Βιτσόσκυλο και όπως έχει πει και ο Βουλγαράκης, είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Λέτε όντως αν είχαν τέτοια στοιχεία τώρα θα τα έβγαζαν. Γιατί όχι πιο πριν. Καλά, παιδιά, δεν ξέρω εγώ πότε τα έχουν τα στοιχεία. Μπορεί τώρα να βρήκαν τα έγγραφα ή οτιδήποτε άλλο. Το πιο πριν, τι πάει να πει αυτό. Λοιπόν, και για τον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή βγήκαν τα στοιχεία. Κάποια στιγμή. Δεν βγήκαν πιο πριν από την κάποια στιγμή που βγήκαν. Όποτε τα έχεις. Α, και άλλο μήνυμα από το Βιτσόσκυλο. Θα ξέρω εγώ κάτι τέτοιο σοβαρό που θα πλήξει την ΕΠΟ που κυνηγάω και θα περιμένω να πάει Δεκέμβρη για να το βγάλω. Πολύ σανό εκεί κάτω τελικά, λέει το Βιτσόσκυλο. Ο 164 λέει: πολύ ωραία ενημέρωση σήμερα. Θα μας ενημερώσετε έτσι και όταν θα γίνει δίκη για τα στημένα και την υπόθεση Τζίλου, φυσικά. Εννοείται. Το έχουμε κάνει άλλωστε. Το έχουμε κάνει. Και για τον Τζίλο αναλυτικότατα. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Και για τα στημένα αναλυτικότατα. Απλά μπερδεύεστε για ένα πράγμα. Παιδιά, δεν είμαστε εμείς στο δικαστήριο. Εμείς πάντα αναφέρουμε την επικαιρότητα. Χθες, παραδείγματος χάρη, 164. Τα δεδομένα. Βγάλαμε τον συνάδελφο από τη Λάρισα και μας είπε το δεδομένο με την απίστευτη αυτή τη μήνυση που έκανε ο κατηγορούμενος στον Τζίλο. Το βγάλαμε. Βγάλαμε πριν από λίγο διάστημα, αν θυμάστε, τον κύριο Κούγια και είπε πέντε πράγματα σε σχέση με διάφορες υποθέσεις. Πριν από ένα μήνα είχαμε βγάλει άλλον. Είχαμε βγάλει τον κύριο Σαραϊδάρη. Βγάλαμε τον. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης μίλησε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε. Για όλα τα ζητήματα εμείς βγάζουμε, φίλε. Για όλα τα θέματα και όλες τις απόψεις. Δεν είμαστε της στρατευμένης δημοσιογραφίας. Και αν θέλει κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να παρέμβει. Τον κύριο Κούβελα δεν βγάλαμε. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δεν είναι. Βέβαια. Για το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Σωστά. Και γι' αυτό άλλωστε εδώ υπάρχει μια τριπλέτα που μπορεί να μιλήσει και να αναφερθεί και στα θέματα του Άρη και στα θέματα του ΠΑΟΚ και στα θέματα του Ηρακλή και γενιτών της ιδιοσιογραφίας. Και δεν είναι μυστικό, έχουμε διαφορετικές απόψεις πολλές φορές με το Στέργιο ή τον Κώστα ή οτιδήποτε άλλο, τις οποίες τις εκφράζουμε όλοι. Στα όρια του σεβασμού ο καθένας για την ομάδα ή τα πιστεύω του άλλου. Έχουμε τον καλεσμένο. Δεν τον έχουμε. Είπε να διαβάσω τα μήνυματα, ναι. Γι' αυτό περίμενε να τελειώσει το λιγίδριό μου. Σε λίγο θα τον έχουμε, σε λίγο. Μηνύματα πάντως βλέπω ότι στέλνουν και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Ο φίλος ο Σωτήρης λέει καλησπέρα στο κρυού από Χαλάστρα. Στο πλήρωμα. Καλησπέρα Σωτήρη. Ναι, αλλά δεν λες για ποιο μάτς θες, Σωτήρη. Έχεις βάλει μόνο το Χαλάστρα. Κόλωσος Ηρακλής. Σαν να εννοούμε το κίτρινο μαύρη Χαλάστρα. Εννοείται. Όλη πόλη κίτρινο μαύρη είναι. Η Χαλάστρα είναι έξω. Όλος ο κάμπος εκεί. Όλος ο νομός. Εκεί είναι, φίλε, Χαλάστρα. Όλος ο κάμπος εκεί. Ο νομός του Θεού. Να πάτε λίγο. Καλό. Η πόλη για το ανοίξουμε λίγο. Περιορίζεις. Να το ανοίξουμε λίγο, έχεις δίκιο. Καλό. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο σε επικαιρότητα. Να πω ότι η Dialog είναι μαζί μας. Και θα συνεχίζει να είναι μαζί μας. Στηρίζει την εκπομπή, γι' αυτό τη στηρίζουμε και εμείς. Αν ψάχνεις λοιπόν δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, Dialog είναι η λύση. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, dialog.gr. Πού είναι, φίλε, δεν είναι. Τον έχει στείλει η Μαριλίζα εδώ και ώρα. Πού, σε ποια γραμμή. Δεν υπάρχει. Τον έχει στείλει, γενικά τον έχει στείλει. Γεια σας. Τι γεια σας, δεν υπάρχει σε γραμμή. Τώρα ήρθε. Τώρα, να το, τώρα χτυπάει. Ήρθε, το κόκκινο φωτάκι, τώρα χτυπάει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο κύριος που θα φιλοξενήσουμε του αρέσουν τα κόκκινα. Νομίζω πως όχι. Δεν νομίζω. Και εγώ αυτό νομίζω. Τώρα, το αρέσουν τι να κάνω, το φωτάκι είναι κόκκινο στο στούντιο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον Χάρη Μάλιο, τον άνθρωπο που είναι πίσω και τρέχει νομίζω όλη την ημέρα για τα αθλήματα των δυνατών του ΠΑΟΚ. Οπα. Πάλι πυγμαχία. Άρα πρέπει να είναι φίλος. Άρα είναι στα κόκκινα. Η καθημερινότητα. Σε συνεχή φάση πάντως, εντάξει, όντως το κόκκινο είναι αποτρεπτικό για τα μάτια μου. Τι κάνετε εσείς. Όντως και εμάς. Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια περίοδο που έχουν δράσει τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Η πάλι πυγμαχία. Κοιτάξτε, την προηγούμενη Τετάρτη, πριν από μια εβδομάδα, έγινε έτσι, η πρώτη συνέντευξη τύπου των τριών τμήματων, τους οποίους έχω αναλάβει ως Γενικός Αρχηγός. Με την πάλι ήδη βέβαια
υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μετά από μια εξαετή πλέον παρουσία δίπλα τους. Και μέσα από μια δική μου πρόταση προτροπή, η οποία έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ανέλαβα ως Γενικός Αρχικός και στην Πυγμαχία και στην Άρση Βαρών, θεωρώντας ότι θα πρέπει να υπάρχουν κοινές δράσεις για να μπορέσουν και αυτά τα τμήματα να έχουν μια περισσότερη εξωστρέφεια και να μπορέσουμε τμήματα τα οποία δίνουν πολλά στον ΠΑΟΚ και να φανούν αλλά και να βοηθούν περισσότερο. Περί τα πόσα παιδιά είναι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ στα αθλήματα αυτά, κύριε Μάλιο? Να σου κάνετε, εμείς πρέπει να το κοιτάζουμε γενικότερα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με τα 22-23 τμήματα που έχει απασχολεί γύρω στους 5.000 αθλητές. Ξέρετε ότι πολύ ο προσωπικός αγώνας και ο αγώνας πολλών είναι το τι γίνεται στη μάνα του συλλόγου. Αυτό είναι το εξίσου σημαντικό, αυτός ο οργανισμός να τρέχει, να μπορεί να γίνεται ακόμη πιο δυνατός για να μπορούν όλα αυτά τα παιδιά να αξιοποιούν το brand name του ΠΑΟΚ αλλά και τη δράση την ίδια την οποία έχουμε στο σύλλογο. Ναι. Αυτή τη στιγμή η πάλη του ΠΑΟΚ αφορά γύρω στα 100-120 άτομα. Το πυγμαχικό είναι και αυτό ένα μεγάλο τμήμα το οποίο νομίζω ότι θέλω ένα τρίμηνο ακόμη για να μπορέσω να δω πώς λειτουργεί και τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Η Δέαρση Βαρών είναι ένα σφιχτό τμήμα αυτή τη στιγμή 18-20 ατόμων, το οποίο έχει πολύ καλό αγωνιστικό, δηλαδή έχει πάρει τα δύο στα τρία τελευταία πρωταθλήματα και μάλιστα το τρίτο το έχασε από αδικία στην ουσία. Άρα εκεί υπάρχει μια σφιχτή ομάδα η οποία μπορεί να κατακτά τα επόμενα δύο χρόνια το πρωτάθλημα αλλά και να λειτουργήσουμε με ακαδημίες. Ναι. Σήμερα η ομάδα σε λίγο στις 3 η ώρα φεύγει από την Τούμπα, η ομάδα της Πυγμαχίας φεύγει από την Τούμπα για το πρωτάθλημα Elite Α κατηγορίας ανδρών γυναικών, το οποίο διεξάγεται στη Σπάρτη. Για πρώτη φορά νομίζω ότι υπάρχει τόσο καλή οργάνωση για το πώς θα κατέβει η ομάδα σε αυτό το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, στο οποίο ευελπιστούμε τα παιδιά να αξιοποιήσουν τη δική τους προπόνηση, γιατί στην ουσία μιλάμε για ομαδικό τίτλο στο τέλος, αλλά στην ουσία όλα αυτά τα παιδιά είναι ατομική προσπάθειά τους. Άρα αυτό που θα τους πω σε λίγη ώρα είναι το ότι πρέπει να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δικό τους τον αγώνα και από εκεί και μετά μέσα από τη δική τους νίκη να μπορέσει και ο ΠΑΟΚ να έχει την καλύτερη δυνατή θέση που ευελπιστώ να είναι μέσα στην τριάδα. Ναι. Για το συγκεκριμένο τμήμα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τον υπεύθυνο της Άρσης Βαρών του Άρη που φιλοξενήσαμε και μας έλεγε για μια δράση που θα κάνουν σε σχέση με μια εκδήλωση για να βοηθήσουν τη Λάμψη, την προσπάθεια που γίνεται για αυτά τα παιδιά που ταλαιπωρούνται από την κακιά αρρώστια και προσπαθούν και οι γονείς να βοηθήσουν. Και μας είχε πει ότι σκοπεύει να καλέσει και τον ΠΑΟΚ στην εκδήλωση αυτή για να συνδράμει και το άλλο μεγάλο σωματείο της πόλης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, έγινε η πρόσκληση, το αφήσαμε λίγο και εμείς δεν το παρακολουθήσαμε. Χθες που ήμουνα με τον Παύλο του Σαλτσίδη δίνοντας τις φόρμες τις καινούργιες στα παιδιά, μου έγινε κουβέντα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπα τον Παύλο ότι εφόσον τα παιδιά είναι σε κατάσταση, γιατί πρέπει να έχουν και μια, πώς το λένε, αθλητικό πνεύμα αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να σηκώσουν βάρη. Αν επιτρέπεται αθλητικά να μπορούν να πάνε σε αυτόν τον αγώνα, να μπορέσουν να πάνε. Απλώς δύο από τα παιδιά μας φεύγουν τη Δευτέρα στο Ισραήλ για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Οπότε, ξέρετε, μέσα από τα 17 παιδιά, ήδη αν κάποιοι 2-3 είναι τραυματισμοί, δύο φεύγουν. Είναι λίγο ένα ζήτημα αυτό για το πόσο γρήγορα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή. Είναι σημαντικό. Πάντως είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε και νομίζω ότι σε τέτοιες δράσεις δεν χωράνε τα χρώματα και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εκεί που πρέπει να συνδράμει θα συνδράμει. Ίσα-ίσα νομίζω ότι εκεί πρέπει να ενώνονται όλες οι φωνές. Κιτρινόμαυρες, ασπρόμαυρες, ακόμα και οι κόκκινες. Κοιτάξτε, το fair play φαινομενικά φαίνεται. Όπως είδατε όμως την Κυριακή, τα πράγματα μόνο φαινομενικά είναι. Νομίζω ότι την Κυριακή πάντως θα μπορούσε το τμήμα σας να είναι. Να είναι σε περίοπτη θέση. Νομίζω σε ότι γενικότερα αναλαμβάνοντας τα τρία δυνατά τμήματα στην πορεία είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε. Σε συνεργασία με την ΠΑΕ για τα εκτός έδρας χρειάζεται. Και στα τρία τμήματα να ξέρετε ότι προσπαθούμε να πετάξουμε λίγο κάποια θέματα που είχαν γενικότερα πυγμαχία Άρση Βαρών πάλι.
για το τι κάνουν αυτά τα παιδιά. Εδώ μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι και επιστήμονες. Όπως ξέρετε, στην πάλη έχουμε τον Ηλία τον Παγκαλίδη, ο οποίος έχει περάσει την ιατρική. Έχουμε παιδιά τα οποία κάνουν πάρα πολλά πράγματα και τη μία πλευρά που έχει σχέση με το κοινωνικό έρισμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, αλλά και με το αθλητικό γίγνεσθε. Στον ΠΑΟΚ έχουμε την τύχη να έχουμε και πολύ καλά παιδιά και πολύ καλούς αγωνιστές. Οπότε, επειδή δεν θέλω λίγο να εξαιρέσω κάτι από τα τρία τμήματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα μιλήσουμε και σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, στόχος είναι και τα τρία τμήματα αυτά, η φετινή χρονιά στην πάλη να συνεχίσει να έχει, να πάρει για τέταρτη χρονιά το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο εγώ θέλω να το κατακτήσουμε και στις τέσσερις κατηγορίες. Θέλω να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, το έχουμε φτάσει μέχρι τις τρεις από τις τέσσερις. Εκεί νομίζω ότι για φέτος για πρώτη φορά θα αξιοποιήσουμε τις ακαδημίες που έχουμε στην ΠΑΦΟ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και ένα από αυτά που πρέπει να ακούγονται προς τα έξω. Ωραίος. Ότι ακόμη και τα μικρά τμήματα του ΠΑΟΚ παράγουν δουλειά. Αυτό πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Η μάνα του συλλόγου πρέπει να είναι δυνατή. Και τι εννοώ με αυτό, με το συγκεκριμένο παράδειγμα. Στην ΠΑΦΟ σήμερα υπάρχουν 45 παιδιά τα οποία φοράνε φόρμα του ΠΑΟΚ. Όπως καταλαβαίνετε, ένας μικρός σύνδεσμος εκεί πέρα. Τα οποία γαλουχούνται και με τις παοξίδικες αξίες. Και όλα αυτά τα παιδιά, εάν καταφέρνουμε, εφόσον έχουμε έσοδα στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, να τα φέρνουμε να παλεύουν, αυτά δίνουν σύν στη δυναμική του τμήματος της πάλης του ΠΑΟΚ. Και βέβαια, σκεφτείτε και όλα αυτά που αφήνουμε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, μεγαλώντας το παοξίδικο κοινό πάρα πολύ απλά, έχοντας αθλητές στο σύλλογο. Πλησιάζει σιγά σιγά και ο καιρός για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλι, κύριε Μάλι. Δεν έχει μείνει και πολύ, ένας μήνας. Ένας μήνας, στην Αθήνα θα γίνει, 4 με 5 Ιανουαρίου. Ναι. Ξανατονίζω όμως ότι η σημερινή σκέψη είναι τα παιδιά που φεύγουν στη Σπάρτη. Έχουμε κάποιους πολύ καλούς αθλητές στην Πυμαχία. Έχουμε τον Βαγγέλη, τον Νιατζιάν, τον Απόστολο, τον Ψιλιτέλη. Να αναφέρω τα παιδιά τα οποία θα κατέβουν στους αγώνες. Είναι ο Ματάμης, ο Καραγκούνης, ο Γκαλτσιάνο Γκεβόρ, ο Τάτσιος ο Χρήστος, ο Γαβριλίδης, ο Ιορδάνης Ατματζίδης, που μαζί με δύο προπονητές και μια κοπελιά θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στην τριάδα με στόχο το συγκεκριμένο τμήμα να διεκδικεί το πρωτάθλημα στην επόμενη τριετία. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, θα παρακολουθούμε τις προσπάθειές τους και ως Λίμπρο και φυσικά ως ΠΑΟΚ 24. Μακάρι να γυρίσουν πολλές επιτυχίες και τα παιδιά της πάλης. Γενικότερα τα πράγματα, γιατί εντάξει, είστε ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, μέσα στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Τα όλα που συμβαίνουν γύρω-γύρω στο ποδόσφαιρο, κύριε Μάλι, πώς τα αντιμετωπίζετε? Νομίζω ότι μέσα από την πλέον, μπορώ να το πω, ταπεινά εμπειρία που υπάρχει μέσα από το σύλλογο, θα σας πω τούτο. Αν ο ΠΑΟΚ είναι ενωμένος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το όνομά του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ με στεναχωρεί πιο πολύ το ότι υπάρχει μια ενέργεια η οποία δεν έχει ακόμη δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες. Αν ο ΠΑΟΚ είναι ενωμένος, που αυτό δείχνει, αλλά με ακόμη καλύτερη οργάνωση, δεν νομίζω ότι έχει να φοβηθεί τίποτα ο σύλλογος. Ο σύλλογος έχει λαμπρό παρόν και ακόμη λαμπρότερο μέλλον. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάτι εναντίον του ΠΑΟΚ, και το βλέπετε ότι τώρα που υπάρχει μια δυνατότητα, που εγώ θα το πω ως προς την ΠΑΟΚ χρηματική, αλλά και μια συσπήρωση περισσότερη και όσο μπορούμε να την κάνουμε μεγαλύτερη στη μάνα του συλλόγου, το οποίο εγώ εξακολουθώ να λέω ότι είναι εξίσου σοβαρό να έχουμε έναν υγιή δυνατό οργανισμό στη μάνα του συλλόγου, νομίζω δεν έχει κάτι να φοβηθεί ο σύλλογος. Μία τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Γιατί ένας γονέας να φέρει το παιδί του σε ένα δυνατό άθλημα, πάλι Πυγμαχία, Άρση Βαρών, και αν μπορεί αυτό να γίνει και τώρα που μιλάμε, ή απλά οι εγγραφές ολοκληρώνονται σε κάποιο κομμάτι της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ μιλώντας? Όχι, τα παιδιά μπορούν να εγγράφονται όποια ημέρα θέλουν και να ξεκινά να μαθαίνουν αυτά τα αθλήματα. Κοιτάξτε, το κάθε άθλημα έχει τη δική του, έτσι όπως είπατε, δυναμική. Το σίγουρο είναι ότι στον ΠΑΟΚ καταρχήν όλοι οι δάσκαλοι είναι κοσμήματα για το σύλλογο. Αν καθίσει κανείς και τους ψάξει όλους για το πόσα χρόνια είναι στο σύλλογο, που καταλαβαίνετε οι περισσότεροι από αυτούς δεν παίρνουν και τα περισσότερα λεφτά, αλλά φανταστείτε τον αγώνα όμως που κάνουν, του να έχουν πρωταθλητές Ελλάδος ή παγκόσμιους πρωταθλητές ή πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές. Ε,
ΠΑΟΚ έχει μια υπεραξία εκεί. Αυτή να εμείς πρέπει να την εκμεταλλευτούμε ακόμη περισσότερο. Με αγάπη το λέω τη λέξη εκμετάλλευση. Και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πείθονται οι γονείς, όπως ήδη με το τμήμα της πάλης, το οποίο έχει και όλες αυτές τις επιτυχίες. Τις έχει τις επιτυχίες όχι γιατί υπήρξαν. Τις έχει τις επιτυχίες γιατί υπάρχει μια οικογένεια εκεί. Εμείς αυτό τους λέμε. Να έρθουν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και τα πράγματα θα είναι καλύτερα για την ίδια τους ζωή. Σας το ρώτησα γιατί μπορεί, για παράδειγμα, ο Χρήσανθος, όταν ο μικρός μεγαλώσει, να λέει τη σύζυγο, θα πάει το παιδί στην πάλη, στο box του Άρη, εννοείται, όχι του ΠΑΟΚ, και να λέει η σύζυγος, όχι, είναι επικίνδυνο άθλημα η άρση παρών, η πάλη, η πυγμαχία. Δεν θα πάει το παιδί μας. Κοιτάξτε, η πυγμαχία φαινομενικά έχει τις δυσκολίες της. Δεν είναι ένα εύκολο άθλημα. Τα δύο υπόλοιπα αθλήματα είναι λίγο πιο καθαρά στο θέμα των τραυματισμών τους. Πάντως, μέχρι τώρα και όσα χρόνια είμαστε στον ΠΑΟΚ, δεν έχουν συμβεί γεγονότα τα οποία να αποτρέπουν την παρουσία παιδιών στα συγκεκριμένα τρία αθλήματα. Κάποτε πάντως ήταν πιο πολύ μόδα το Taekwondo, αυτά τα αθλήματα. Δεν ξέρω αν και λόγω Αλέξανδρου Νικολαίδη ή της είναι πολύ ωραία η κοπέλα. Είναι κρίμα όμως ολυμπιακά αθλήματα και αυτός είναι ένας στόχος του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μπροστάρης. Όλα αυτά τα ολυμπιακά αθλήματα, τα οποία όπως βλέπετε τείνουν να τα εξαλείψουν και από τις Ολυμπιάδες, τα οποία όμως έχουν πίσω και μια ελληνική άβρα, δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Και νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ ήδη φαίνεται αυτό. Αν υπήρχε και ένα, το οποίο το φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό και το ξαναλέω και μέσα την εκπομπή σας, αν αυτά τα τρία αθλήματα βρουν τους χώρους τους οποίους πρέπει να έχουν, γιατί αυτό που κάνουμε είναι ένα μεγάλο θαύμα, ειδικά στην πάλη, ο ΠΑΟΚ να είναι πρωταθλητής και να έχει πάρει 8 πρωταθλήματα τα τελευταία τρία χρόνια, είναι μαγικό αν δείτε από πού ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, ή που βρίσκεται, ας το πούμε, το τμήμα της Άρης Βαρών στην Ηλιούπολη, που είναι εκτός ΠΑΟΚ, και το πυγμαχικό μας, θα καταλάβετε ότι αν αυτά τα παιδιά, αν αυτοί οι προπονητές βρούνε το χώρο που πρέπει και που προς αυτή την κατεύθυνση πολεμούμε με νύχια και με δόντια, όσους εχθρούς και να έχουμε απέναντί μας, ο ΠΑΟΚ θα κάνει ακόμη μεγαλύτερα θαύματα. Γιατί να ξέρετε ότι ένα παγκόσμιο μετάλλιο ή ένα πανευρωπαϊκό που στην πάλη τα έχει φέρει μόνο ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 15 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δίνει μια μεγαλύτερη άβρα στο σύλλογο για το τι μπορεί να κάνει και στα υπόλοιπα τμήματα. Πάντως είναι ευτύχημα που ο μεγαλομέτοχος έχει δηλώσει και το αποδεικνύει ότι του αρέσουν αυτά τα αθλήματα. Εγώ θα σας είμαι λίγο ειλικρινής, δεν θέλω να κρύβομαι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλος ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ενωμένος και να μην κοιτάζουμε τις μεμονωμένες προσπάθειες. Ο ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΟΣ κόσμος πρέπει και μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Είναι υγεία, ο ΠΑΟΚ να έχει τον Ιβάν Σαββίδη στην ΠΑΕ, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη υγεία ο ΑΣ ΠΑΟΚ να είναι ένας δυνατός οργανισμός που να μπορεί να παράγει και το πνεύμα και τον αθλητισμό. Και αυτό νομίζω ότι θα το κάνουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάλιο. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή δύναμη. Ερώτηση. Με το παλιό παίκτη του Ηρακλή έχετε καμιά σχέση? Άντε πάλι. Καλά, ρωτάω. Όχι. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος κάποια σχέση. Προχθές μου το ρωτήσανε και για το χάντμπολ του Ολυμπιακού το Μάλιο, αλλά. Δεν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Είπαμε κόκκινα όχι. Είπαμε κόκκινα όχι. Σε λίγο, για να το ξεκαθαρίζουμε γι' αυτό, ο Μάλιος ο Χαράλαμπος προέρχεται από το. Ο πατέρας του είναι από το Κοσταράζι, που η ομάδα είναι ΠΑΟΚ Κοσταραζίου. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στο αίμα πέρα από το ασπρόμαυρο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, θα το πήγαινε στον ιό σε κάτι το άθλημα, ή θα πήγαινε στην κλασική πόλη, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Στο ποδόσφαιρο τον έχω. Στον Κουίξ κτλ. Πάλι χθες φοβερή φωτογράφηση κάναμε χθες, Κώστα, να ξέρεις, στους φωτογραφίες. Κάνα γκολ βάζουμε. Βάζουμε και γκολ. Παίζουμε και τέρμα και. Εντάξει, άμα βάζουμε γκολ. Βάζουμε και κάνα γκολ. Εγώ δεν έχω θέμα. Θα σου πω ότι υπάρχει στην πυγμαχία του Άρη. Υπάρχει. Όχι ακριβώς, συγγενικό μου πρόσωπο, εντάξει, okay. Πώς το λένε, όταν η βαφτισιμιά της μάνας μου είναι συγγενικό. Καλά, ναι. Ναι, είναι. Ο γιος λοιπόν. Είναι. Είναι γιατί είναι πνευματικό παιδί της μαμάς. Ο τριαντάφυλλος λοιπόν είναι στην πυγμαχία του Άρη και μάλιστα είναι και από τα καλύτερα. Και καλός. Και παρόλο που είναι πιτσιρικάς και είναι και λίγο ΠΑΟΚ, παρόλο αυτό είναι στο πυγμαχικό του Άρη, φίλε. Το έδωσε το παιδί. Για να κλείσουμε, το λέει και μόνος. Να πηγαίνετε τα παιδάκια σας στον όπου αθλητισμό. Μπορείτε. Στον αθλητισμό. Αυτό βόλι, χάντμπολ, τένις, όπου μπορείτε παιδιά. Να τα πάρουμε λίγο από τα σπίτια μέσα. Και στίβο.
Από τα τάμπλετ και τα κινητά. Θα πω το εξής, ότι ταξιδιώ Κώστα δραστηριοποιούνται τα παιδάκια του και τα δικά μου. Είναι ό,τι καλύτερο. Και είναι ό,τι καλύτερο για την παιδεία του παιδιού. Και για την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ακριβώς. Πέρα από το να έχει ένα σώμα και να είναι με στην υγεία. Και είναι και τυχερά τα παιδιά της εποχής σήμερα, γιατί έχουν τις δυνατότητες του να συμμετέχουν. Δηλαδή, και επιλογές. Εμείς. Είχε ξεκινήσει τότε, θυμάμαι, με Τρομάρα μας, πήγαμε στο μπάσκετ του Άρη, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Καταρχήν ποδόσφαιρο δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε. Τώρα τατσικό που λέγανε, τατσικό. Πάντα. Επίσης δεν υπήρχε για τα κοριτσάκια. Τώρα οι ακαδημίες του βόλεϊ, κυρίως. Χαμός γίνεται. Γίνεται χαμός. Και του ποδοσφαίρου, σιγά σιγά. Και ποδοσφαίρο, ναι. Και ποδοσφαίρο, όντως. Αλλά υπάρχουν επιλογές για τα παιδιά. Αλλά θέλει και να έχουν και στο μαχάκι οι γονείς. Γιατί φίλε. Οι γονείς θα τραβάνε. Θα με πας, φίλε... να σε πάω, να σε πάρω. Αυτό. Τώρα, η ηρωίδα η Κατερίνα από το Βαθυλάκι τρέχει στον Εύωσμο. Έξοδα αυτό. Τέτοια. Πέρα από τα έξοδα. Κάθε μέρα μπουφάν, μπαμπά, αυτό. Στολή, παπούτσια. Πιστολές, παπούτσια με καρφιά. Με καρφιά θέλουμε. Σόπα. Το ξέρουμε. Στίβο, με καρφιά. Καρφιά στην καρδιά μας. Χορό, στολή, φούτερ αυτό. Παπούτσια. Γεράνανε όμως. Βέβαια. Φυσικά. Και να είναι κοντά στον αθλητισμό. Μαζί της η δασκάλα άσπρα παπούτσια. Άσπρα αθλητικά. Μόνο για να κάνουν hip hop. Κίτρινα πες έχουμε. Άσπρα. Κίτρινα. Δηλαδή πρέπει να είναι άσπρα. Δεν πρέπει να έχουν πάνω τίποτα μαύρο, ροζ. Δεν υπάρχει ομοιομορφία, ρε Κώστα. Ναι, στην, ρε, φίλε, παρέλαση, στην παρέλαση θα πας με άσπρα. Θα φορέσει μια φορά. Ποια, τα άσπρα. Πού λέω λόγος. Γιατί, ρε Κώστα. Χρήσατε άσπρα, ειδικά ζήτησε Nike τώρα, άσε μας. Nike. Ναι, τώρα. Τι άλλη παράμετρο από το τάδε μαγαζί, μήπως σας είπε. Και η μικρή τα φοράει εντωμεταξύ μόνο στις πρόβες, τα έχει σε ειδική σακούλα. Ορίστε. Είναι δηλαδή, τα προσέχει σαν γιατί είναι για την παράσταση. Ορίστε, είδες. Μπράβο. Μια χαρά. Λοιπόν. Και είναι και η μικρή, δεν μπορεί να τα πάρει η επόμενη. Μπράβο. Αυτό είναι ένα πλήγμα επίσης. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το μάτς. Ναι. Πάω Ξάνθη, Σάββατο στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας. Με καλό καιρό, με κακό καιρό. Λίγο σήμερα τα πράγματα γρύψανε. Όλα θα βελτιωθεί ο καιρός. Πρώτη φορά κρύωσα σήμερα. Ναι. Πάγωσα τα χέρια μου. Παιδιά, στο Βαθύλακο ήρθε χιονόμενο. Στο Βαθύλακο, άστο, Χριστέ, είναι άλλη πολιτεία. Εμείς μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Στον ομό όμως. Στο Λάκκο το Βαθύ. Στο Λάκκο το Βαθύ. FM κενό, ΠΑΟΚ, γιατί δίνουμε εισιτήρια για τον Άρη, θα σας πει ο Χρήστανθος. FM κενό, ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, στο 54526, με ερωτήσεις, σχόλια. Το ίδιο πράγμα, μπράβο, το ίδιο πράγμα. Γράφεται Άρης για το Άρης Πανιώνιος, 2 εισιτήρια θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Μαζί μας, DK Toys. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, η καλύτερη συλλογή είναι εδώ. Μεταλλικές τάπες με όλους τους αγαπημένους σου ποδοσφαιριστές από τη Super League, με αποκλειστική συνεργασία με την Super League. Δεν υπάρχει καμία άλλη συλλογή που να έχει τους παίκτες της Super League. DK Toys, κυρίες και κύριοι. DKToys.gr για να μπείτε να δείτε ακριβώς σε τι αναφερόμαστε. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε φυσικά για τη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε πολλά πραγματάκια και τα δικά σας σχόλια θέλουμε για να συζητήσουμε με όλα όσα αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, Κώστα. Βέβαια. Πρέπει να μας πεις που έγινε τραγκίσευε την Ποχωρή της χαμός. Και ανακοίνωση Μπέου Σεκούγιαχου. Έχουμε απάντηση. Σταμάτα να ασχολείσαι με την ομάδα μας. Αυτό. Τούρτα το έστειλε. Είναι μεγάλη. Φιλικό λέω το ρεζουμέ. Πάμε σε διάλειμμα. Ποια ομάδα μας, αφού ο Αχιλλέας είναι δήμαρχος. Δεν είναι τίποτα. Φίλαθλος είναι. Εντάξει, θα κάνει. Με την ομάδα μας που υποστηρίζουμε. Βόλος, του Κούγια, με την ομάδα μας που υποστηρίζουμε. Πάρε τώρα τον Αλέξη να βγει να τα πει. Ναι, να βγει, να γίνει χαμός. Να ξέρετε το εξής. Ο Αλέξης για μένα αποτελεί πάντα. Πάντα το ορόσημο. Και την απαρχή εξελίξεων. Την εμπροστοφυλακή, άντε, εντάξει. Το που πάει ο Αλέξης, βλέπεις ποιος είναι, βλέπεις τι γίνεται. Σε θέση ισχύως, να ξέρετε. Βλέπεις τι γίνεται, παίρνεις το μήνυμα. Είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να σας φοβίζει, Στέργιο. Ότι ο Αλέξης έχει γυρίσει ενώ έχει και δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, αυτός την έχει γυρίσει. Ο Αλέξης μπορεί τον άλλο μήνα να την ξαναγυρίσει. Ακριβώς. Οπότε ο Αλέξης είναι ο κορυφαίος παράγων αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο. Είμαστε με Αλέξη. Συνεχίζουμε. Μουσικάρες, παιδιά. Τρόικα. Ναι, ναι. Έχετε ακόμα μισή ώρα σίγουρα για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη Σάββατο στις 6 FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 και 2 εισιτήρια χρήσατε. Άρης Πανιώνιος. Όλο θέλω να πω αυτό που ακούστηκε κάποτε σε μια εκπομπή. Χτίσατε και κρατιέμαι, το λέω στο σπίτι. Ποιο? Όχι του ΠΑΟΚ. Όχι του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν το λέω. Όλο θέλω να το πω. Όποτε λέει του ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ. Όχι του ΠΑΟΚ.
Ματσάρε σήμερα. Για του παλιού είναι αυτά. Στο νησί όπου το ποδόσφαιρο δεκαετίε τώρα έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Ναι. Και έχει 20.000 κόσμο σε ένα παιχνίδι τη League 2, δηλαδή στην Δέλτα Εθνική. Με γηπεδάρε. Εντάξει, είναι και 60 εκατομμύρια αυτή. Σωστό. Εντάξει, χρειάζεται η κουλτούρα του κατοίκου τη πόλη για την ομάδα τη πόλη του είναι απίστευτη. Έχει ένα φοβερό ντοκιμαντέρ στο Netflix για την περασμένη σεζόν της Sunderland. Για τη Sunderland. Είναι, παιδιά, μοναδικό όσοι έχετε Netflix. Φοβερό, ναι. Αφήστε τα χαζά και δείτε, είστε δεν είστε Sunderland. Είναι άλλη κουλτούρα και το λαό εκεί, γιατί εμένα κάπου αρχίζει μου τη δίνει αυτή η ξενολαγνία και αχ, και τα γήπεδα έξω όλα γεμίζουν και τέτοια. Γεμίζουν. Γεμίζουν. Γεμίζουν, φίλε, και. Ναι, γεμίζουν. Ναι, αλλά εκεί δεν δουλεύουν. Όταν παίζει το 4. Ακριβώς. Και όταν παίζει εκεί η έξοδό του είναι το μπάσκετ, ας πούμε. Την Κυριακή United Newcastle, 7.000 στην Newcastle μπαίνουν στα τρένα και κάνουν μια εκδρομάρα. Ναι, φίλε, γιατί δεν τους περιμένουν στους σταθμούς ή της United να τους πετάξουν μολότοφ. Ναι. Ούτε λέει η ΠΑΕ Manchester United όχι στο αίτημα της ΠΑΕ Newcastle για εισιτήρια. Μα η ΠΑΕ λέει όχι, γιατί το νομικό πλαίσιο, λέει ναι, γιατί το νομικό πλαίσιο την αναγκάζει να πει ναι. Ναι. Αν λοιπόν υπάρξει, εδώ πάμε σε μια πολύ ουσιαστική κουβέντα που την κάνουμε εδώ και 15 χρόνια και είναι η μόνη κουβέντα που συμφωνούμε αριανοί παοξίδες και πάντες. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο απαγορεύει τις μετακινήσεις, ο υπουργός μπορεί να αποφασίσει αν θα γίνει ή όχι μετακίνηση και βγαίνει τώρα ο Βιαννάκης και λέει επιτρέπονται μεμονωμένες. Για πες μου λίγο στον Ατρόμητο Σάρις τι έχει. Τι γίνεται. Δεν δίνει στήρα Ατρόμητος. Βέβαια, εγώ το ξαναλέω, το έχω ξαναπεί. Ναι. Έτσι πως είναι η κατάσταση, δεν θέλω μετακινήσεις. Όχι. Δεν θέλω, παιδιά. Θέλω μετακινήσεις. Θέλω με άλλες συνθήκες. Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλω φίλους του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Όχι. Του ΠΑΟΚ στο Καριλάο, του Άρη. Δεν θέλω. Γιατί θέλω μετακινήσεις. Εγώ δεν θέλω. Γιατί όταν υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση, είναι το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται. Χρειάζεται. Είναι οργανωμένη μεταξύ μας μετακίνηση. Οργανωμένη, τσαπατσούλικη, μεμονωμένη. Το κακό θα γίνει. Δεν είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό να γίνει κανονικά. Όταν πρέπει να κάνουν τις συνθήκες να όλοι οι υπεύθυνοι και οι ομάδες κυρίως για να μπορούν να πηγαίνουν ο φίλος του ΠΑΟΚ στο Βικελίδης. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη. Έτσι όπως είμαστε καλός λοιπόν. Δεν είμαστε. Πώς γινόμαστε έτοιμοι στην Ευρώπη. Πώς γίνεται. Πόσο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Καραϊσκάκι οπαδούς άλλων ομάδων. Πόσο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα. Πόσο Άρης φιλοξενεί. Όπως τους γονείς της Μπάγερν, ας πούμε. Λοιπόν, για μια παράμετρο σημαντική. Για να το κλείσουμε και αυτό. Ναι. Πλήρης δράση σήμερα. Τίποτα, όλα καλά. Εντάξει. Υγεία πάνω απ' όλα. Μα και αυτοί οι Γερμανοί ήρθαν εκεί πέρα. Άντε δε τώρα. Φωνάξαν και μπάγκερ, μήπως τίποτα κανένα τέτοιο κάνανε. Δεν μπορεί. Προκλητική τώρα. Προκλήσεις. Τσέλσι, Άστον Βίλα. Για τους φίλους της Τσέλσι στην πόλη μας. Γουλφς, West Ham. Όλα στις 9.30. Λέστερ, Γουότφορντ. Εκπληκτική η Λέστερ, παιδιά. Αν δεν την έχετε δει σε ένα μάτς. Το γύρισε πάλι με την Everton. Απίστευτη ομάδα. Southampton, Norwich στις 9.30. 9.30 επίσης, Manchester United, Tottenham, η επιστροφή του Μουρίνιο στο Old Trafford. Το Πινελίκ θα πάει σύννεφο. Διπλό, η Λαθέρ, εμείς η Manchester. Και 10 και 4, Liverpool, Everton. Άλλη ματσάρα, ξέρεις. Καλό. Over 5.30. Liverpool, άρα. Βλέπεις ημίχρονο Χρύσανθε, United, Tottenham, 9.30 ώρα. Με το που λήξει, το γυρίζει σε Liverpool, Everton. Ναι. Βλέπεις το ημίχρονο και μετά ανάλογα κρίνει. Λες, Εστέριο, Βόνι Πάοκ βλέπεις. 9 η ώρα. Βόνι Πάοκ. Στη δεύτερη τηλεόραση, στη μικρή. Βόνι Πάοκ. Βέβαια. Πώς παίζει κανένα X-Factor και φάμε καμιά παντόφλα. Έχει κύπελο Ελλάδος σήμερα, ποδόσφαιρο. Τα είπες, κύπελο Ελλάδος. Τι ώρα, όχι. Πέρασαν τα τρίκαλα χθες. Πέρασαν τα τρίκαλα, κέρδισε 0-1. Και ο Πανετολικός κέρδισε εύκολα. Η κλήρωση του κυπέλου, ξέρετε. Πάοκ Πανετολικός. Το είδατε το γκολ στο Πανετολικό. Έπρεπε να μπει ένα τρίτο γκολ αυτό. Εντάξει, καλόπλασε. Μπερδεύτηκε το. Νόμιζα ότι βάζει γκολ. Μαζί μας και η Mr. Gold. Κορυφαία πίτσα. Κορυφαία πίτσα, ποιότητα, σωστή τιμή. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενερλί, αλλά και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα κάτι καινούργιο και καλομαγειρεμένο. Delivery 231-0-628-586. Από τη μία το μεσημέρι, έχουν ξεκινήσει τα παιδιά δηλαδή, έως και τη μία το πρωί, Μεσολογγίου 2, στις Σικές. Mr. Gold μαζί μας στη δεύτερη ώρα εδώ στην Τρόικα. Και μαζί μας στη δεύτερη ώρα, το Ότο Καλογεράς. Απαραίτητος, παιδιά, ο έλεγχος πριν από κάθε ταξίδι και αναταχτά χρονικά διαστήματα, ειδικά το χειμώνα, τουλάχιστον λάστιχα, φρένα και όλα τα συναφή συστήματα. Ολοκληρωμένο συνεργείο στο Ότο Καλογεράς και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά. Και αν χρειαστείτε, σας δίνει το Ότο Καλογεράς και αυτοκίνητο αντικατάστασης μέχρι να πάρετε το δικό σας πίσω κουκλί. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27, συστροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου. Και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Πανετολικός Γιάλισος 5-1 εχθές.
Πέρασε ο Πανετολικός και Εργοτέλης Τρίκαλα 0-1. Πέρασε ο Τρικάλων. Μπράβο στα Τρίκαλα. Σήμερα στις 3, Αστέρας Τρίπολης Πλατανιάς. Ναι. Αστέρας, σήμερα, ναι. Λοιπόν, περνάει ο Αστέρας. Όφη Καβάλα. Αυτό είναι το μάτς. Τι ώρα? Στις 3. Στηρίζουμε Παύλο Δερτερμιτζάκη. 2-0 είχε κερδίσει η Καβάλα στο πρώτο μάτς. 3-0 άνετα Όφη. Πάμε. Μπορεί ο Παύλο Δερτερμιτζάκη και τα παιδιά του να πάρουν μεγαλειώδη πρόκριση. Πιστεύω δεν μπορεί να πάρει τίποτα. 5 και 4. Ξάνθη Απόλλων Λάρισας. Τι είχε λήξει αυτό? 1-1. Είσαι σίγουρος? Όχι, 2-1 είχε κερδίσει ο Απόλλων Λάρισας. Με ανατροπή. Ναι, ναι, ναι. Είναι το μάτς που είχα πει. Το πρωί διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Μάλιστα. Η Ξάνθη. 5 και 4. Ναι. Σήμερα επίσης, Πανιώνιος Ολυμπιακός Βόλου. Πρώτο μάτς, πρώτο μάτς. Όχι. 0-3 ο Πανιώνιος. Τελειώσαμε. Ωραία. Άρα, τελειώσαμε. Άρα το Όφη Καβάλα έχει ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα ναι. Και το και η Ξάνθη. Βέρεια Πας Γιάννηνα στις 7.30. Βέρεια Πας Γιάννηνα. Βέρεια Πας Γιάννηνα, πρώτο μάτς. 1-0 ο Πας. Αυτοί θα μπουν να παίξουν με τους 16 ομάδες της ΑΕθνικής, αυτές οι ομάδες. Αυτές ναι, οι επόμενοι είναι και οι δικοί μας. Όχι, όχι 16, 8. Τώρα είναι ο γύρος των 22 λέμε. Ναι. 11 θα περάσουν και 5 οι ομάδες Super League που, που έπαιξαν Ευρώπη. Από το 1-5 και θα έχουμε τους 16. Αλλά ξανά, το έλεγα και τότε, ναι. Γύρω στον 22 δεν υπάρχει στον κόσμο παιδιά πουθενά. Στο Τζιμπουτί να πας. Μου γραμμένο, φίλε. Η φάση των, ναι, οι προηγούμενοι μάγεψαν με το κύπελο. Τι, ωραίο δεν ήταν εκεί, που παίζαμε τα παιχνίδια εκεί. Ναι, ναι, ναι. Εκπληκτικά παιχνίδια. 7.30 σήμερα, Λάρισα Καλαμάτα. Αυτό που λέγαμε, ο Μαλλιάς. Σήμερα είναι αυτό. Ο Μαλλιάς, ο Μαλλιάς. 3-0 η Καλαμάτα. Ο Μαλλιάς. Αίμα και άμμος θα γίνει αυτό. Αυτά τα δύο μάτς είναι το ωραίο. Ωραίο. Άρα, τι δέντρο, θα δούμε Λάρισα Καλαμάτα. Ο Μαλλιάς. 6 ματσάρι σήμερα. Άρα πάμε σε Όφη Καβάλα. Ναι. Στις 3. Και. Λάρισα Καλαμάτα. Και του Ξάνθη, βέβαια. Όχι, το Βέρεια Πας Γιάννηνα πιο ενδιαφέρον έχει. Το 1-0, αλλά ποια Βέρεια, ποιο Πας Γιάννηνα. 2-1 είχε λήξει, είχε χάσει η Ξάνθη. Είχε χάσει, ναι. Ξάθνη. Όχι, Λάρισα Καλαμάτα. Λάρισα Καλαμάτα. Αν μπορεί ο Κούγιας να κάνει το 4-0 και να περάσει. Μπορεί να το κάνει. Και αύριο Λαμία Αιωλικός. Ωραίο μας για ύπνο. Κουβερτούλα, παιδιά. Καλοριφέρι, τζάκι. Τι σαλάκι, σαλάκι. Μετά το φαγητό. Σαλάκι να τρέχει. Μέχρι το ζεστούλα. Βλέπεις, δεν βλέπεις, Κώστα. Λαμία Αιωλικός. Αιωλικός. Τέσσερα, πόσο είχε λήξει το μάτς? 3-0. Το μάτς είχε λήξει μισό λεπτό. 3-0, 4-0, κάτι τέτοιο. 0-3 η Λαμία. Η Πνάρα. Ωραία. Και αύριο επίσης, Βόλος Πασαραϊκός. Δύσκολη αποστολή του Λιονταριού. 1-1 το μάτς στις Σέρες. Τέταρτη εθνική ο Πασαραϊκός. Σούπερ Λίγκο Βόλος. Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας με Άγγελο Δικόζη πλέον. Η ομάδα πάει τρένο. Και ακόμα ένα μάτς, κάτι να κλώσω, ναι, Πανδεσία. Αύριο, Παναθηναϊκός, Παναχαϊκή. Για να μπουν στο κύπελο και οι ομάδες μας κρίσανται. Μάλιστα. Ο 069 λέει καλησπέρα. Όποιος φωνάζει δεν έχει δίκιο. Και αυτός που συμψηφίζει το παρελθόν με το παρόν προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Λέει ο φίλος ο 069. Βλέπω και μηνυματάκια και για Άρη και για ΠΑΟΚ, πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε στο τελευταίο break αναγκαστικά τώρα και θα επιστρέψουμε. Είναι κομψό το διαφημιστικό τώρα, πολύ μικρό, και θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Διαιτητές. Διαιτητές. Φρέσκι. Φρεσκαδούρα. Λοιπόν, πάμε, χρονικά. ΠΑΟΚ Ξάνθη, Βασίλος Φωτιάς Πέλλας. Φωτιά στο παιχνίδι. Μα είναι μάτς φωτιά. Όπως όλα τα παιχνίδια και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, ναι. Παπαδάκης, Ηρακλείου, Πάγκαλος, Λασιθίου ή διαιτητές. Παίζει ΠΑΟΚ Ξάνθη τώρα, πήρε μισό λεπτό. Και μου φαίνεις, φίλε, διαιτητές από το Λασίθι και από το Ηράκλειο να πληρώνουμε έξοδα. Αν μου τους έφερνε από δίπλα, θα έλεγε κάτι άλλο. Μετακίνηση. Από μακριά, μακριά. Βρέσκα Πιερία, τέταρτο. Οδηπορικά φέρνουν ξεχωριστά. Συγγνώμη, ο διαιτητής από πού είναι? Όχι. Γιατί αν τους έφερνε από δίπλα. Επέλα. Έχει μια απόσταση. Αυτό λέω, ΠΑΟΚ Ξάνθη. Άγγελος Ευαγγέλου Αθηνών στο ΒΑΡ, Σπυρόπουλος Παντελής Ανατολικής Αττικής, βοηθός ΒΑΡ. Ευαγγέλου, μην ξεφύγει τίποτα. Λοιπόν, μην χάσουμε κάποια οξία. Από το φωτιά μην ξεφύγει καλά. Να το δέσουμε το θέμα. Πηδάω 4 αγώνες και λέω Ατρόμητος Άρης, Κυριακή στις 7.30. Ναι. Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης Αρκαδίας. Σφαγή! Τριανταφύλου Κωνσταντίνος Αρκαδίας. Παρεούλα θα έρθουνε.
Αρκαδίας. Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, δεύτερος βοηθός Κορινθίας. Τέταρτος Τσακαράκης Πέτρος Χανίων. Διπλό. Και διαιτής ΒΑΡ Αναστάσιος Παπαπέτρου Αθηνών και Γιωργάνης Αψόγλου Αθηνών. Παπαπέτρου, κορυφαίος Έλληνας διαιτής. Μάλιστα. Άρα διπλό. Ο Κουτσιάτης θα είναι στο ΑΕΚ Πανιώνιος, Σάββατο στις 7.30. Ναι. Ο Καραντώνης Σιμαθίας θα είναι στο Πανετολικός Ολυμπιακός, Σάββατο στις 8. Καραντώνης. Mm-hmm. Ναι. Ο Γκορτσίλας θα είναι στο Λαμία Όφη, διαιτητής Κυριακής στις 3 με τον Κομίν, νομίζω, στο ΒΑΡ, αν δεν κάνω λάθος. Αστέρας Τρίπολης Λάρισα Τζοβάρας Φθιώτιδας. Είπαμε Ατρόμητος Άρης Διαμαντόπουλος και Βόλος Παναθηναϊκός ο Μανούχος Αργολίδας. Αργολίδας. Μανούχος. Ευάγγελος Μανούχος. Βόλος Παναθηναϊκός. Χι! Κούλα Χασάν Ξάνθης. Την Παρασκευή θα τα πούμε αυτά, άστα τώρα. Ναι. Διαιτητές με κόλλημα Τσαμούρης Αλέξανδρος. Τι έπαθε το παιδί. Επαγγελματική λόγη. Αναφέρει η ΕΠΟ. Μάλιστα. Αυτά και με τους. Ο Ευαγγέλου που διαιτητές. Είχε παραπενθεί γιατί δεν έδωσε τα πέναλτι του Άρη και τα λοιπά. Πώς γίνεται να έχει οριστικές αυτό και στο προηγούμενο. Εμένα ρωτάς. Δικό σου ρεπορτάζ είναι. Ψάξε το και δες το. Τι εννοείς δικό μου. Ρεπορτάζ ΕΠΟ, κάνω εγώ τι. Όχι, εσένα αδίκησε. Διοικητικό βέβαια, να κάνεις. Τον Άρη αδίκησε. Όχι, δεν αδίκησε εμένα. Τι λες τώρα. Ποιον αδίκησε. Καλά, δεν έμαθες γιατί παραπέμφθηκε. Όχι, γιατί. Αφού οι πληροφορίες το γράφαν τα παιδιά. Γιατί άργησε να δώσει. Το χέρι. Την κόκκινη και το άργησε να τα δώσει και γιατί δεν απέβαλε το ροζ. Γι' αυτό παραπέμφθηκε, μας λέγανε. Πω. Τελικά. Πάλι δικό σου θέμα. Τελικά παραπέμφθηκε. Όχι. Εμένα ρωτάς. Αφού παραπέμφθηκε, πώς ορίστηκε. Μετανόησε και έχουμε καλή διάθεση στην ΕΠΟ. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Δεν παραπέμφθηκε δηλαδή. Όχι. Και το ρεπορτάζ. Παραπέμφθηκε. Πούλιτζερ. Ακριβώς. Αυτά και με τους διαιτητές. Το θέμα με τον παρατηρητή του αγώνα Ολυμπιακός που έχουμε γνωστό από χθες. Ο Ολυμπιακός θεωρητικά κινδυνεύει από 2 έως 4 αγωνιστικές. Πόσο? 2 έως 4. Για τα όσα έγραψε ο παρατηρητής. Μία θα φάει. Μαζί θα είναι και η έκθεση της αστυνομίας. Δεν θα φάει καμία λόγο. Θα αλλάξει το τέτοιο. 2 θα φάει. Πρόστιμο. 2 θα φάει. Εγώ πιλώ θα φάει. Εγώ πάω και έφαγε και πρόστιμο. Και στην έφεση θα πάει μία. 61 χιλιάρια δεν έφαγε. Και νομίζω πάω. Παίζουμε τον Παναθηναϊκό. Στι 61 χιλιάρια γίνανε 27. Με τον Παναθηναϊκό δεν παίζει. Το δεύτερο μάτσα. Με κούγια παίζει. Ολυμπιακός Λάρισα. Δεν θα φάει. Δεν θα φάει. Θα φάει μία. Για τραυματισμένους αστυνομικού. Σιγά έφυγε. 25-58. Θα φάει μία. 60 χιλιάρια πρόστιμο. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω δεν θα φάει καμία, παιδιά. Πρόστιμο. Δύο θα φάει, δύο θα φάει, καμία, δύο αγωνιστικές. Κώστα θα φάει πρόστιμο. Είναι επιβαρυντικές οι εκθέσεις όλες, παιδιά. Κώστα ήταν και της αστυνομίας για τον ΠΑΟΚ. 288 τέτοιες. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Βρε, δεν θα πει σίγουρα για τον τέτοιο μιλάμε. Για τον Ολυμπιακό τέτοιο. Το ίδιο πράγμα είναι. Όχι για τον ΠΑΟΚ. Όχι για τον ΠΑΟΚ. Γεια σας αδέρφια, θέλω να πω ότι... Ο Βίκτορας Μητρόπουλος. Άλλο αυτό. Λοιπόν, μπάσκετ. Ναι. 9 η ώρα, Βόνι ΠΑΟΚ. Ματσάρα, παιδιά. Το δείχνει η ΕΡΤ. Προκρίνεσαι. Με νίκη μπαίνει δυνατά. Αλλά είπαμε ότι δεν. Εκτός έδρας δεν είσαι δυνατός. Νωρίτερα σε 7.30, Anvil... Τη ζώνη την κόντρα να μέχρι τελειτώνει. Ναι, ναι, με τη ζώνη έπρεπε να κερδίσει. Anvil ΑΕΚ. Ούτε τον Άρη. Όπα. Τι, αν υπάρχει. Ο διαιτητής της πρεμιέρας. 7.30 ώρα Anvil AEK Basketball Champions League. Τώρα. Έχουμε τον Νίκο. Περιέργο στην μπασκετομάνα Χρύσανθε. Βρέθηκαν λεφτά. Βρέθηκαν λεφτά. Σε όλες τις ομάδες βρέθηκαν λεφτά. Ο ΠΑΟΚ είναι άνετος πλέον. Άνετος Στέργιο. Ο Κουλιμπαλί πότε έγινε και... το... Ο ΠΑΟΚ σας δίνω την είδηση λοιπόν ότι αποσύρει τον μπαν του Κουλιμπαλί, του Κρουμπάλι δηλαδή, του Κουλιμπαλί. Ναι. Του Κρουμπάλι. Έχει βγει ήδη στην αγορά και ψάχνει παίκτη. Για να αλλάξουμε ποιον. Ψάχνει παίκτη ο ΠΑΟΚ, θέλει να παίκτη. Τον εορταζόμενο, το χθεσινό νομίζω. Δεν το ξέρω αυτό. Τον Εκικέζε. Αυτό είναι... Υπάρχει αβάντα στον Κούση, να ξέρετε. Εκτίμηση. Ένα παιβιτσόσκυλο. Αβάντα. Τι, ό,τι. Με κράζει, ε. Ο Κώστας, φίλος μου. Είναι ο κλασικός φίλος. Να το. Που κάθεται στη μία πλευρά και κάνει επιφωνήματα για να μπουν οι μπρίζες. Έτσι. Και έχει μετά, δίκιο, έχει περίμενε, δίκιο. Και μετά... Ηχό. Πιάνει τα popcorn.
Απλά, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Απλά το τελευταίο διάστημα πρέπει να, έχει να πάρει καμιά. Κάνα κουβά με ποπκόρν. Ναι, ρε φίλε, πω. Και έχουν βγει κάτι ωραία με βούτυρο. Λοιπόν, τώρα. Ακούστε λίγο. Το λέω τώρα live. Και με, ναι, με βούτυρο, το λέω πολύ live. Ωραία. Ετοιμαστείτε εσείς οι ακροατές της Τρόικας. Ναι, ναι. Ναι, πες το, πες το. Θα κάνουμε ομάδα μπάσκετ. Έχουμε ομάδα μπάσκετ. Μην το πεις. Γελάω. Ελάτε να παίξουμε. Γελάω. Ναι, να κάνουμε ένα με ακροατές. Έχω γυαλιά προστατευτικά. Τι με κάνει. Έχω γυαλιά, λέει. Να κάνουμε με ακροατές. Και θα βάλω κάτι βιτσόσκυλα μέσα στο καλάθι. Να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο. Ένα χριστουγεννιάτικο. Ετοίμασε. Ε? Στο Ιβανόφιο. Με fundraiser και τέτοια. Charity αυτό. Ναι. Κάντε, λοιπόν. Πρωτοργάνωσε τώρα, Κώστα, άντε Κώστα. Παιδιά, τι να πρωτοργανώσω δηλαδή. Είναι γύρω της Καέρα. Εγώ στη Ρόδο πρέπει να πάμε, έτσι να κλείσω εισιτήρια. Ούτε η πανοπλία του Ρόμποκου σε σώζει. Θα τους βάλω μέσα στα καλάθια. Όλους αυτούς εδώ που κελαϊδάνε, μόλις έρθουν, τους βάλω μέσα στα καλάθια. Απλά τώρα είμαι ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Τώρα είσαι λίγο πεσμένος, ναι. Πρέπει να ανακτήσω. Τώρα πρέπει να. Γιατί δεν πηγαίνετε τώρα. Παρασκευή, δεν είχα τα γυαλιά. Μου τα έφτιαξε τώρα, δεν είναι. Εκεί δεν έχει γυαλιά, δεν πήγαινε, ρεφλό. Με 6 βαθμούς μοιοπία. Τι να πάω να κάνω, ρε αγόρι μου. Τίποτα, από κοντά μόνο. Τι από κοντά. Από κοντά. Μόνο να τρέξει αρχίσαν. Λοιπόν, είπαμε ότι βρέθηκα λεφτά. Μένει ο Ντραγκίσεβιτς στον Άρη. Ναι. Έτσι, εκεί που φαινόταν σίγουρο ότι θα φύγει. Δεν πήρε λεφτά. Ναι, αλλά θα πάρει. Εν τω μεταξύ, ο Ντραγκίσεβιτς Χρυσάνθη είναι 90 χιλιάρικα, φίλε. 9 χιλιάρικα το μήνα. Δεν είναι λίγα. 90. Ενωνίτο. Λοιπόν. Και. Τα άκουσες. Το τελευταίο ημίωρο πρέπει να μην το χάνετε. Και. Ενωνίτο. Καλά, αυτό είναι παλιό ρε τώρα. Όλα τα παλιά μου βάζετε και λέω. Χρόνια πολλά σε όλους. Ναι. Φοβάθος. Λοιπόν. Είπαμε βρέθηκαν λεφτά, ναι, σε όλες τις ομάδες. Ο Πάκος είπαμε είναι άνετος. Πλήρωσε Στέργιο ο Ιβάν την ενημερότητα. Δεν τα γράφεται αυτά. Πάντα Στέργιο, ο Στέργιος την πληρώνει. Ο Ιβάν την πληρώνει. Κάντε δεν φάτα. Τα γράφεται αυτά, Στέργιο, στα site σας. Τα λέμε εμείς ουδέτεροι. Λοιπόν, δεν είναι είδηση ότι ο Ιβάν πληρώνει την ενημερότητα. Πλήρωσε. Μαζέθηκαν και λεφτά από τους συνδέσμους. Ναι. Και ο Πάκος είναι άνετος οικονομικά. Είπα, θα άρει το μπαν του Κουρμπάλη και βγήκε στην αγορά ήδη ψάχνει παίκτη. Θέλω να πάρω Χάτσερ. Χάτσερ παίζει στο Περιστέρι. Τον αγοράσω. Πόσο θέλει. Παίζει στο Περιστέρι. 200.000 ευρώ. Έχει ένα σωρό να πάρει. Έχει ένα σωρό. Και θα πάρω Κλάντον. Ο Πάοκ τώρα το πρόβλημα. Βάρινε πολύ. Το πρόβλημα εγώ τώρα βλέπω αγωνιστικά. Στο Ηρακλή. Έχει δύσκολο πρόγραμμα. Ο Πάοκ. Ο Πάοκ έχει δύσκολο. Ναι. Πολύ δύσκολο κάστε πρόγραμμα. Κάτσε να πει ο ειδικό. Περίμενε. Ειδικέ. Νίκο Μοσχοβίτη. Καλησπέρα. Άντε ρε παιδιά, πού είστε, λες και πήραμε τη δημόσια υπηρεσία ήρανε. Όντως, φίλε, έχει στην αναμονή. Έχει πολύ κίνηση η εκπομπή. Αποκαλύπτει πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Νίκο, τι γίνεται, όλα καλά. Ο Κρουμπάλη λέει πάει τον ΠΑΟΚ. Θα πάρετε παίκτη. Παιδιά, κάτι γίνεται. Εντάξει. Γιατί τα λες εσύ, κάτι το... και μας τα λέει ο μπάσκετ το πλάσιο εδώ. Το θέμα του Κρουμπάλη από τη στιγμή που βρέθηκε το χρήμα, που δόθηκε ένα καλό ποσό από το ποδοσφαιρικό τμήμα, θα έπαιρνε σε θέση να λυθεί. Ναι, σωστά. Μπορεί, το ποσό για το ΦΑΟ μπορεί να θεωρείται σημαντικό, αλλά αν το δούμε γενικά, πολύ, γενικά ήταν ένα ποσό normal. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν εντάξει, ξέρω εγώ, 100 χιλιάρικα που να πεις ότι... Α, το ποσό του Κρουμπάλη δεν είναι μεγάλο, εννοείς. Ναι, το... ναι. Κάνα... Το ποσό γενικά είναι μεγάλο, οκ. Σε αυτό δεν μπορώ να πω. Και έτσι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κινητοποίηση, τέλος πάντων, από την όλη οικογένεια, έτσι, και από την πλευρά του ποδοσφαίρου, υπάρχουν και χρήματα, που είναι το σημαντικό. Νομίζω ότι αρκετά πράγματα μπορούν τέλος πάντων να μπουν σε μια σειρά να δρομολογηθούν, όπως αυτό του Κρουμπάλη. Έτσι. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι πριν του Κρουμπάλη θα έχει να λύσει και άλλα ανάλογα θέματα. Και το θέμα είναι το κατά πόσο θα είναι σε θέση όταν θα έρθει πάλι με τέτοια κατάσταση να τα λύσει. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, του Χάτσερ να δει την ανοιχτό. Ναι. Υπάρχουν και άλλα θέματα που προσπαθεί να καλύπτει ο ΠΑΟΚ. Όπως του Ζάρα για παράδειγμα. Ή τέλος πάντων να μην τα αφήσει αυτό στο σημείο που έφτασε στον Κουμπάλη. Ο Ζάρα από όλες τις ομάδες έχει να παίρνει. Είναι φοβερό, ναι. Έχει κάνει κατάπτωση στον Άρη. Έχει πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ. Από εμάς τουλάχιστον είναι πληρωμένος. Και έφαγε πιστόλι από τον Κάουδ. Και από τον Κάουδ, ναι.
Επειδή έχει γίνει αυτό με τον Άρη, ο Ζάρκας εκτός από τον δικηγόρο που τον ξέρουμε όλοι, και επειδή ο συγκεκριμένος δικηγόρος πάει εκεί, ναι ακριβώς, πάει εκεί όταν υπάρχει καθυστέρηση, και είναι άλλο να εγώ 7-8 χιλιάρια να πω ένα παράδειγμα, και είναι άλλο να καταπέσει η εγγυητική. Έτσι, το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο που χρειάζεται να εμφανιστεί. Οπότε είναι ένα δεκτό που να καλύπτεται. Τέλος πάντων, γενικά είναι πολλά τα ζητήματα για τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα χρήματα που δόθηκαν δίνουν λύσεις. Ναι. Έτσι, δίνουν λύσεις. Φυσικά δίνουν. Και βοηθάνε τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί αν δεν υπήρχαν, τα πράγματα θα ήταν πάρα ναι, πολύ ωριακά. Πολύ ζωρισμένα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το γύρω-γύρω. Κάτσε να πω τον Ιντέ για να δώσει κάμια δόση συμβολέου του. Γιατί άλλη λύση δεν βλέπω στον μπάσκετ του Άρη. Ναι. Πάμε λίγο σημερινό, Νίκο. Το σημερινό το παιχνίδι στις 9 με την Telecom Vodis είναι ένα παιχνίδι που έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για το ΠΑΟΚ. Αυτές οι δύο νίκες που έκανε εντός έδρας με την Πρίντιζη και την Σαραγώσα του έχουν αφήσει βαθμολογικό κίνητρο και τον έχουν κάνει ουσιαστικά να κυνηγάει την πρόκληση. Βέβαια το ερωτηματικό για το ΠΑΟΚ είναι αυτό που είδαμε και το παραδείγμα στο Σαββατοκύριακο με τον Πανιόνιο, το πώς θα είναι εκτός έδρας. Είναι ξεκάθαρο πλέον το πρόβλημα το οποίο έχει. Είναι στα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια του πολύ διαφορετική εικόνα από ό,τι είναι εντός. Και δεν είναι τυχαίο ότι μακριά από το παλατάκι δεν έχει καμία νίκη ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο, ούτε στο Basketball Champions League. Αντιμετωπίζει μια εικόνα που είναι αρκετά περίεργη. Έχει αρκετούς παίκτες που είχε πέρσι, είχε αντιμετωπίσει και πέρσι ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει κάποιες αλλαγές. Αλλά ο κορμός της, να το πούμε έτσι, είναι ομάδα που είναι πρώτη στον όμιλο με 4-2, το ίδιο ρεκόρ έχει και η Νεπτούνας και η Τιζόν, αλλά στην Γερμανία είναι τελευταία, έχει χειρίσει μόνο σε ένα μάτς. Οπότε είναι λίγο περίεργη η φάση της, της Βόνης. Είναι κακό για τον ΠΑΟΚ ότι δεν είχε παιχνίδι στο Κυριακό η Βόνη, γιατί προτάσεις στη Γερμανία παίξαν την προηγούμενη εβδομάδα μεσοβδόμαδα, οπότε έχει μια εβδομάδα για να προετοιμαστεί. Είναι λίγο παιχνίδι που είναι αρκετά περίεργο στη λογική του, δεν ξέρεις, και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα περίεργη και η Βόνη είναι ομάδα που δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσει. Η Βόνη, ας πούμε, έχει χάσει 40 πόντους από τη Φάλκο Σομπατέλη, 32 μάλλον, συγγνώμη, στην Ουγγαρία. Αλλά και έτσι τη ζουν την προηγούμενη αγωνιστική εκτός έδρας. Σωστό. Είναι περίεργη ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνος, θα έχει αρκετό κόσμο εκεί από τις δύο περιοχές. Ναι, πάντα έχει στη Γερμανία. Πάντα έχει στη Γερμανία. Μία νίκη δεν έχει έρθει, νομίζω. Ποτέ, Νίκο. Τίποτα. Κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια πηγαίνει στη Γερμανία, είτε με Όλντεμπουργκ, είτε με Λούντβιγκ, είτε με Βόρνη. Κάθε χρόνο έχει ήττα εκεί στη Γερμανία. Διάλογο και τα παιδιά που πάντα στηρίζουν και είναι εντυπωσιακή παρουσία στη Γερμανία, ας έρθει και μία νίκη. Δεν ξέρω αν οδηγεί σε πρόκριση ή όχι κτλ. Δεν νομίζω να καίγονται και πάρα πολύ τώρα που μιλάμε για πρόκριση. Αλλά μια νίκη. Όχι, αλλά σίγουρα καίγονται οι νεθέρες της ψυχολογίας τους, γιατί ήταν από τον Πανιόνιο, ήταν πολύ κακή. Όντως. Εκείνο το μάτι με τον Πανιόνιο, μακάρι να μην βγει έτσι, αλλά είναι μάτι που μπορεί να το συζητάει ο ΠΑΟΚ μέσα σε ζώνη γενικά. Ναι. Γιατί θα το έδινε ένα κλαράκι ασφαλείας αν κέρδιζε. Και είναι και δύσκολο το πρόγραμμα, Νίκο, από εδώ και πέρα, Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τι έχει τώρα, ΑΕΚ. Έχει την ΑΕΚ. Την άλλη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει Κωνσταντινούπολη. Σωστά. Μετά παίζει με το Λαύριο. Έξω! Τελικός είναι αυτό. Εκτός έδρας. Αυτό είναι τελικός. Ποιο, με το Λαβρίο. Σιγάρε. Μετά παίζει εντός με το Φάλκο. Όχι, κάτσε, περίμενε. Μετά πρέπει να έχει διακοπή το τζαπεφή μετά την Πεσίκτας. Διακοπή έχει. Ξεκινάει μετά Ιανουάριο, φυσικά. Μετά παίζει με Κομιθέα, εντός έδρας. Και μετά με Ηρακλή και Άρη. Ηρακλή 28 Δεκεμβρίου και με Άρη 4. Έχει πολύ δύσκολα εντός και επικίνδυνα εκτός. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις μαξιλαράκι τώρα ότι θα πάρω τα εντός με ΑΕΚ και Προμηθέα. Όχι. Που εγώ πιστεύω ότι και θα είναι πολύ ανταγωνιστικός, έτσι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά αντιμετωπίζει καλύτερα σε ομάδες και σωστά. Αντιμετωπίζει καλύτερα σε ομάδες. Και εκτός έδρας, έτσι όπως είναι το πλάσμα εκτός έδρας, δεν μπορείς να πεις ότι θα πάει μέσα να βρει και θα κερδίσει. Και αυτό το Λαύριο που παίζει όπως παίζει και εντάξει με τον Ηρακλή νομίζω παρένθεση δεν. Δεν ήταν καλό, αλλά έχει 5 νίκες. Έξι, έχει πόσες. Ξέρεις Κώστα και εσύ πολύ καλά το Λαύριο, επειδή έχει τον Μπεκόζη, τον Ότσο, τον Άουλο, που είναι Αμερικανοί από κολέγια, αν τους αφήσει να είναι σε μέρα, έτσι. Αντίο. Όλο το βράδυ να παίζεις, άμα βάζουν, δεν κερδίζει ποτέ. Είναι όλοι μικροί που τρέχουν, έχουν ενέργεια, έχουν κίνητρο. Ακριβώς. Απλά το Λαύριο, τώρα εντάξει πάμε πολύ μακριά, οκ, έχει ακόμα και τώρα και τότε.
ζήτησε να θέσει 5 νίκες, μπορεί και λίγο και αυτή να είναι να πιο χαλαρώσει. Άνετη. Έτσι, και είναι φυσιολογικό. Γιατί το Λαύριο έχει κερδίσει κιόλας και εμάς που ούτε περιμένουμε να το κερδίσει. Ναι, πήρε εκτός έδρας κάτι. Κάτι που ξεκίνησε εδώ, έφερε το μάτι είναι χαμηλά. Αρκετά. Πήρε καλά μάτι εκτός έδρας. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα μιλήσουμε και αύριο, θα δούμε το μάτι σήμερα. Να είσαι καλά, Νίκος Μοσχοβίτης. Τον ακούσαμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, είπαμε για τον Άρη τα δεδομένα. Για Ηρακλή προετοιμάζεται η ομάδα για τον αγώνα με τον Κολοσσό. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γκάρετ. Και Στέργιο. Για να κλείσουμε, Κώστα, χωρίς πολλά-πολλά, γιατί φτάσαμε και η ώρα 2. Λέει, δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Κώστα, στη Mirror. Εναντίον μας. Ότι θα έχει, λέει, ενδιαφέρον και μήπως θα πρέπει να αφήνουμε ένα περιθώριο, λέει, 10-20 εκατοστών να μην υπάρχει offside. Άσε μας, ρε πρόεδρε. Εδώ, αν κάναμε να βγάλουμε άκρη. Και τα λέω χθες, 21 εκατοστά σίγουρα. Ναι, βάλαμε το βάρ εκεί, γραμμές. 15 εκατοστά δεν ήτανε. Δεν είμαστε για τέτοια. 10-20 εκατοστών. Τα μετράμε τα εκατοστά μετά. Λοιπόν, Κώστα, στα γρήγορα θέλω. Λοιπόν, Στέργιο. 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ωραία, 2, 4, 6, 8, 10. 10. Μέχρι το 10. Λοιπόν, Γιώργος Καμπάκης σε 4,58. Ναι. Με βολεύει έτσι που ήταν τα νούμερα. Εσύ Χαράλαμπος Τζανετής σε 3,21. Μάλιστα. Σωτηριάδης Γιώργος σε 0,32. Θανάσης Ηλιόπουλος 131 και Νίκος, ναι, Αλεξόπουλος σε 5,71. Καμπάκης Γιώργος, Δανετής Χαράλαμπος, Σωτηριάδης Γιώργος, Ηλιόπουλος Θανάσης, μπράβο, Νίκος Αλεξόπουλος. Και θέλω δύο νούμερα. Τι κερδίζουνε, εισιτήριο. Εισιτήριο για το ΠΑΟ Ξάνθη. Παιδιά, μπουγάτσα αύριο, έτσι, με τυρί. Τυρί θες, όχι κρέμα. Ναι, με τυρί, με τυρί. Και... μισή τυρί, μισή κοιμά. Κοιμά όχι η πρωινιάτικη. Κοιμά όχι, ωραία. Και δύο εισιτήρια από το 1 μέχρι το 12 για τα εισιτήρια του Άρη Πανιώνιος. Το 3 και το 6. Το 3 μισό λεπτό. Νικόλαος Παπαργυρίου σε 2,33 και το 6. Τζιαντόπουλος Σωτήριος σε 3,74. Τζιαντόπουλος Σωτήριος, Νικόλαος Παπαργυρίου. Εσείς, παιδιά, το κακάο. Όλοι θα ενημερωθείτε τώρα στα επόμενα λεπτά από τη Μαρελής για πώς θα πάρετε τα εισιτήριά σας για τα δύο παιχνίδια. Φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι. Ραντεβού λίγο μετά τις 12 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 3 ο Κωστής Τσατσαρός, 3 με 5 ο Γιώργος Ζαγόρας, 5 με 6,5 είναι το Λαμπαουτάρης, 6,5 με 7,5 Αγάπη Γαβριλίδου Νίκος Παπαδόπουλος, 7,5 με 9 ΠΑΟΚ 24, 9 με 11 Ράδιο Μαρμίτα, και έχει πρόγραμμα μέχρι τα ξημερώματα. Αυτά από εμάς. Γεια σας, γεια σας.